Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλημέρα και ό,τι καλύτερο από όλους μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε με τις ειδήσεις μας, τα γεγονότα μαζί σας και κοντά σας έως τις 11. Η ώρα είναι 7 παρατέταρτο ακριβώς. Είναι πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά τα γεγονότα. Ψηφίστηκε τελικά τη νύχτα το νέο φορολογικό και έχω πάρα πολλά να σας πω. Σήμερα. Καλά, δεν περιμένω ότι δεν θα ψηφιστεί. Έτσι κι αλλιώς. Περιμένω να το ψηφίσουν. Αλλά τι είναι αυτό το φορολογικό από φόρους, και τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες, την τσέπη τους, για την καθημερινότητα, αλλά και τη γενιά που έρχεται. Γιατί εμένα μου είπε στο γραφείο ότι ακόμη και οι επόμενες γενιές που θα έρθουν είναι υπόχρεες να πληρώσουν το χρέος μας στο ακέραιο. Θα σου το πω. Παρακαλώ. Άνεργος που έχει ένα σπίτι που απέκτησε από παλιά. Και ένα αυτοκίνητο που είχε από παλιά θα πληρώσει 1000 ευρώ. Εντάξει, αυτά. Ωραίο λοιπόν, φορολογικό ψηφίσατε, πάμε. Συγχαρητήρια. Πάμε σιγά σιγά, ψηφίστηκε με 162 ναι, φίλες και φίλοι, έναντι 126 όχι. Και θα δούμε τα πώς και τα γιατί αυτής της εξέλιξης, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά είναι τα 24 σημεία τα οποία θα πρέπει να δούμε. Αυτές είναι οι παγίδες της εφορίας. Τις φτιάξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα επιδόματα ανεργίας. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τα επιδόματα της πρόνοιας, Μάγδα. Φεβρουάριο, έτσι. Πόσες φορές το έχουμε πει για τα επιδόματα της πρόνοιας. Αν μη τι άλλο, πρέπει αυτή η κυβέρνηση να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους. Ο κύριος Σαμαράς έχει δείξει ευαισθησία σε πάρα πολλά θέματα και σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Αν μη τι άλλο, τα επιδόματα πρόνοιας είναι για ανθρώπους. Είναι τεράστιο το θέμα. Ζουν μόνο από αυτό. Είναι τεράστιο το θέμα. Τόσα λίγα τα χρήματα που παίρνουν και τόσες πολλές οι ανάγκες που έχουν και οι υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Μην το αναλύσουμε όλο τώρα το θέμα. Δίνουμε ενδεικτικά τους τίτλους για να πάμε στα θέματά μας. Στη ΔΕΗ. 500.000 ενοικιαστές που να τους πάρει η ευχή και να δεν ξέρω τι. Πληρώσανε οι άνθρωποι και τους λένε ελάτε πάλι. Για να πληρώσουν ποιον. Πρωί-πρωί. 500.000 κόσμος πάει στη ΔΕΗ να ξαναπληρώσει πάλι. Γιατί. Γιατί είναι άντι να μην πω τι είναι. Γιατί δεν υπάρχει το σύστημα. Διότι εκεί στο αυτά τα κολοκύθια που ετοιμάζουν έπρεπε να λέει είσαι ενοικιαστής. Εγώ. Γεώργιος Αυτιάς. Πιανού είναι το σπίτι που νοικιάζω, της κυρίας Τσέγκου. Να το. Πλήρωσε ο κύριος Αυτιάς το τέλος αυτό της ΔΕΗ. Το πλήρωσε μάλιστα. Άρα διαγράφουμε το όνομα της κυρίας Τσέγκου. Δεν την ψάχνουμε. Τι κάνανε τώρα λοιπόν. Σου λέει άσε τον ενοικιαστή να πάει να πληρώσει. Και ο ιδιοκτήτης θα δούμε. Και ψάχνουν να βρουν τους ιδιοκτήτες. Ενώ πληρώσαν οι ενοικιαστές. Και πάνε και τους λένε δεν αναγνωρίζουμε αυτό που πληρώσατε. Είναι ντροπή. Δηλαδή πόσο πια. Τους ομολογιούχους, χάθηκε ο άνθρωπος. Ο πρόεδρος των ομολογιούχων έσκασε ο άνθρωπος. Έπαθε καρδιά του. Έφυγε από τη ζωή ο 46χρονος Γιάννης Ντόκος. Ένας άνθρωπος τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας 3-4 φορές. Ωραία πράγματα. Ένας άνθρωπος που ήταν ο ηγέτης τους, ήταν ο αρχηγός τους και αφιερώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή μας. Και τι είναι ομολογιούχοι, Μάγδα? Στην τιμή του. Είπανε, εγγυάται το ελληνικό δημόσιο για τα λεφτά σας. Ήταν ναυτικοί, ήταν άνθρωποι που είχαν βάλει το εφάπαξ. Καταλαβαίνετε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι ο Γιάννης ο Ντόκος. Έχασε την. Από εδώ. Έχασε τη ζωή του, τον είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές. Ένας αγωνιστής. Θα τα δούμε. Ακριβώς. Θα το δούμε και αργότερα και βεβαίως θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας σήμερα λοιπόν, ομολογιούχους. Απόφαση βόμβα για τα επιδόματα ανεργίας. Μόνο για 400 μέρες το επίδομα ανεργίας από 1η-1η του 2014, αρχές Φεβρουαρίου τα προνοιακά. Το βιβλιάριο του ΙΚΑ. Με πόσα να ανανεώσει βιβλιάριο του ΙΚΑ. Με πόσα ή του ΟΓΑ, μπορώ να ανανεώσω. Ή του ΟΕ. Με πόσα. Ήτανε πέρυσι 50 και τώρα είναι 150 ένσημα. Με μεγαλύτερη ανεργία. Με 1 εκατομμύριο ανθρώπους να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. 2-10-48-00, 170-171 και 172 ο δικός μας αριθμός τηλεφωνικής επικοινωνίας και τα mail. Το email μας είναι το καλημέρα@sky.gr και πολλές καλημέρες σε όλα τα παιδιά στο Facebook, όλους τους φίλους εδώ που σου στέλνουν τους χαιρετισμούς τους. Σε ρωτάνε πάρα πολλά πράγματα και ρωτάνε και με το επίδομα θέρμανσης τι θα γίνει. Γιατί λέει, φάγαμε τα πολλά τα κρύα. Μείον 17 είχαν Γιώργο τη Δευτέρα και την Τρίτη στην εδώ βλέπω θερμοκρασίες απίστευτες. Μείον 17 Φλόρινα, μείον 15 Καστοριά και Πτολεμαϊδα, μείον 9 στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ότι εδώ υπάρχει λοιπόν, θέμα. Υπάρχει θέμα. Να σας πω κάτι. Θέλετε να τελειώσει τον έφος, κύριοι υπουργοί, κύριοι που κάθεστε στα στρογγυλά τραπέζια. Κατεβάστε το πετρέλαιο στη μισή τιμή να πάρει ο κόσμος να ζεσταθεί. Τελεία και παύλα. Και τα κρύα είναι πίσω, από ό,τι λέει και ο Ανδρόνικος. Το κρύο, το πολύ, είναι Φεβρουάριο, είναι Μάρτιο, είναι Απρίλιο. Μπορεί να είναι φέτος το Πάσχα 5 Μαΐου,
αλλά θα έχει πολύ κρύο Φεβρουάριο και Μάριο. Ναι, τι πράγματα είναι αυτά. Δεν έχουμε περιθώρια δημοσιονομική πολιτική. Ναι, το είπε ο κύριο Στουρνάρα. Ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια. Είπε χθε, δεν είμαι σφαγωραμένο. Το είπε. Ναι. Για εκείνον, όχι για μένα. Εντάξει, το είπε. Έτσι. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι αποδείξει. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Το ξέρει ότι θα βάζουν φόρο στο τίποτα. Ποιο από όλα τα τίποτα. Άκουσες καλά. Η πολιτική φόρο που λέει τίποτα θα φορολογούνται. Μπήκε φόρο στο τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχουμε να σας δείξουμε στη συνέχεια. Το ασφαλιστικό, χαμός κυρίου. Εδώ, τηλέφωνα από όλη την Ελλάδα. Από την Κυπαρεσία. Πότε βγαίνω, τι κάνω. 13 μήνες έχω κατέθεση στα χαρτιά μου, δεν έχω πάρει τίποτα. Φωτεινή από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, πείτε μας για τις μεταγραφές των φοιτητών. Τεράστιο το θέμα. Το ξεκινήσαμε. Πήραν κάποιες αποφάσεις, σταμάτησαν. Πύργος Ηλίας, 100% τυφλός, μου κόψανε 420 ευρώ. Ο Γιώργος. Κόψανε για να δουν αυτή η άσπρη μέρα. Από τον άνθρωπο που δεν βλέπει 420 ευρώ. Γιατί όμως, Γιώργο, γιατί περνούν επιτροπές όλοι οι ασφαλισμένοι και δυστυχώς αυτές τις επιτροπές τους κόβουν, ξέρεις πώς. Πώς έχεις πει εσύ το δραπανηφόρο άρμα. Έτσι, μπράβο λοιπόν. Τους κόβουν και μειώνουν τότε τις συντάξεις και τα επιδόματα. Έτσι. Και ο κόσμος δεν έχει να ζήσει. Η Ανθία από το Βύρονα, η Φόφη από τα Τρίκαλα, ο Νίκος από το Βόλο, ο Γιώργος από τον πύργο Ηλίας, ο Γιώργος από την Κυπαρεσία, η Φωτεινή από Θεσσαλονίκη. Πολλά δικά σας τηλεφωνήματα. 210-48-00-170 και 171 και 172. Τα πολυτεχνικά επιδόματα πότε θα δοθούν, μετά τον Αύγουστο. Έχει ο Θεός. Αρκεί να έχουν υπομονή οι πολίτες και τι να θα περιμένουν. Πληρώσει. Περιμένουν τα πολυτεχνικά, περιμένουν τα προνοιακά, περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τη ΔΕΗ. Περιμένουν να περάσουν από τις επιτροπές. Αυτός ο έρημος ο Έλληνας και η Ελληνίδα είναι στο περίμενε και στην αναμονή μήνες ολόκληρους για να βάλει κάτι στην τσέπη από αυτά που δικαιούται. Τώρα, βρήκανε ξεχασμένα τέλη κυκλοφορίας και θα έρθει στο σπίτι ένα χαρτί που σας λέει πληρώστε τα τέλη κυκλοφορίας, διαφορετικά θα σας πάμε σε κατάσχεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, οι συντάξεις. Οι συντάξεις για 5 μήνες θα είναι μειωμένες. Μειωμένες γιατί θα είναι αυξημένη παρακράτηση. Μειώνονται κι άλλο οι συντάξεις. Θα δείτε τους πίνακες και θα πείτε δεν υπάρχει καμιά καλή είδηση. Ακούστε την καλή είδηση. Δεν θα μπορεί η ΔΕΗ να κόβει το ρεύμα από Νοέμβριο έως Μάρτιο και από Ιούλιο έως Αύγουστο για τα άτομα ειδικών αναγκών, τα άτομα που έχουν οξυγόνο κλπ. Και πρέπει να τους πάτε χαρτί του γιατρού, πιστοποιημένο, για να μην κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα. Και σε 21 μέρες η ΔΕΗ θα κόβει το ρεύμα. Δηλαδή, αν δεν το έχετε πληρώσει στις πρώτες 21 μέρες και δεν πληρωθεί με το δεύτερο λογαριασμό, η ΔΕΗ θα κόβει το ρεύμα. Είναι τα καινούργια στοιχεία τα οποία θα σας δώσουμε. Αυτό έπρεπε όμως, Γιώργο, να είναι το αυτονόητο. Ιδιαίτερα για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και η ζωή τους κρέμεται από ένα καλώδιο που συνδέεται με το ρεύμα. Αν μη τι άλλο αυτό, το ότι δεν θα τους κόψουν το ρεύμα είναι το αυτονόητο. Αλλά οι αριθμοί εδώ μαρτυρούν πολλά. Έτσι. Πέρυσι, Γιώργο, είχαμε 400.000 διακανονισμούς που πήγαινε ο κόσμος και φέτος έχουμε 700.000 ανθρώπους που πήγαν για δεν διακανονισμό. Να... Ακριβώς. Αλλά πρόσεχε για 10-20 ευρώ προκαταβολή. Έτσι. Απογραφές 28 Δευτέρου του 2013 η απογραφή των αγάμων θυγατέρων έως 31 πρώτου η απογραφή συνταξιούχων ΙΚΑ ΔΕΗ έως 31 πρώτου του 2013 η πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας. Και όσοι δεν έχουν ασφαλίσει το αυτοκίνητό τους θα τους έρθει στο σπίτι μία επιστολή που θα τους λέει πληρώστε 250 ευρώ και μέσα σε 10 μέρες βρείτε ασφαλιστική για να ασφαλίστε το αυτοκίνητο. Αν το αγνοήσετε, θα έρθει 500 ευρώ πρόστιμο, αφαίρεση αδείας, αφαίρεση διπλώματος και κατάσχεση. Αυτά είναι τα καινούργια στοιχεία για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε. Πάμε στον καιρό. Πάμε στον καιρό, βεβαίως, ο οποίος σχολάει από σήμερα. Βροχερός και δάμος όλη την Ελλάδα. Καιρό. Βροχερός και άστατος, φίλες και φίλοι. Και να δούμε τα στοιχεία που μας δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε λοιπόν. 10 βαθμοί στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θράκη και την Μακεδονία. 15 και 16 βαθμοί στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησο. 7 μποφόρ στο Αιγαίο, 7 μποφόρ, 6 και 7 μποφόρ στο Ιόνιο και γύρω στους 16 βαθμούς στην Κρήτη. Πάμε αναλυτικά να δούμε τον καιρό. 2-10-48-00-170-171-172, άμα πάει και 173 δεν πειράζει. Εδώ είμαστε. Όλοι οι αριθμοί για σας έχουμε αναλυτικά. Όλα όσα μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν, είσαι έτοιμη για τις... Είμαι έτοιμη για να συνδεθούμε με το skykeros.gr και εσείς κοντά. Μπορείτε να πείτε μέσω του υπολογιστή σας και να πούμε Γιώργο καλημέρα, όπως κάνουμε βεβαίως κάθε Σαββατοκύριακο και ο κόσμος το χαίρεται πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί λες καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Πάμε από Ορεστιάδα, 0 Ορεστιάδα, 0 το σουφλί, 5 Αλεξανδρούπολη.
3 η Κομωτινή, 5 η Σαμοθράκη, 2 η Θάσος, 2 η Ξάνθη, 1 η Δράμα, 1 η Σέρες, 7 η Ερυσσός, 9 η Θεσσαλονίκη μας, 5 το Κιλκής, 4 η Έδεσα, μείον 1 η Φλόρινα, μείον 1 η Καστοριά, 5 η Βέρεια, 6 η Κατερίνη, 5 η Ελασσόνα, 2 τα Γρεβενά, 1 η Κόνιτσα, 5 τα Γιάννενα. Καλημέρα στα Γιάννενα, καλημέρα στα Τρίκαλα, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, το Βόλο, 4 η Λάρισα, 5 η Καρδίτσα, 7 ο Βόλος, 5 τα Τρίκαλα. Πάμε για Ιόνιο. 9 η Κέρκυρα, 9 η Οικουμενίτσα, 11 η Πρέβεζα και το Ριζοβούνι και το Θεσπρωτικό, 11 η Λευκάδα. Άμα δεν πω το Ριζοβούνι, θα έχουμε κρίνια όλη μέρα. 14 η Αργοστόλη, 11 η Ζάκυνθος, 11 η Λευκάδα. Πάμε για Αγρίνιο, 9, 4 η Άμφισσα, 8 η Λαμία, 12 η Λιβαδιά, 9 η Χαλκίδα, 12 η Πάτρα, 11 ο Πύργος, 5 η Τρίπολη, 8 η Σπάρτη, 9 η Καλαμάτα, 5 τον Άπλιο, 6 η Κόρινθος. 9 η Αθήνα. Είναι νοτιάς και ανεβαίνει. Η θερμοκρασία. Πάμε γρήγορα για Κάριστος 9 και γρήγορα οι Κυκλάδες. 13 η Κύθνος, 15 η Μήλος, 15 η Σαντορίνη, 15 η Πάρος, 14 η Τίνος, 13 η Αμοργό και πιάνουμε από Μυτιλίνη έως Καστελόριζο. 13 η Μυτιλίνη, τα Ψαρά, η Χίος, 13 η Σάμος, 12 η Καριά, 13 η Πάτμος, 14 η Κός, 14 η Τήλος, 12 η Ρόδος, 12 το Καστελόριζο. Καλημέρα στο Καστελόριζο, στους φίλους μου. Άντε να πιάσουμε μου. Και Κρήτη. Καλημέρα. 17 η Τουρλωτή σήμερα. Όχι, 17 έχει Κάρπαθος. Ποιον έχεις φίλους? 12 έχει. Η Τουρλωτή. Αγγελάκης αυτή την ώρα παντρεύει την κορούλα του. Αλήθεια? Βέβαια, στη Νέα Υόρκη. Εισαγγελέα η κόρη του. Μπράβο. Στη Νέα Υόρκη. Να ζήσετε, παιδιά, και να είστε καλά. Όσοι σήμερα παντρεύεστε, όσοι βαφτίζετε παιδί, οτιδήποτε άλλο. Είναι επέτειο όσες και τα γενέθλια. Όσες και όσοι έχετε γενέθλια, επέτειο γάμου. Και βέβαια, 12 τα Χανιά, 12 το Ρέθινο, 15 το Ηράκλειο, 12 ο Αϊνικόλας, 6 και 57 και 9 δευτερόλεπτα είμαστε εδώ για να δούμε τις ειδήσεις και τα γεγονότα. Μάγδα. Ναι, Γιώργο. Δεν προλαβαίνουν να πληρώνουν φόρους ακινήτως οι άνθρωποι, μου έτσι. Μου το παπάς μου με τη μαμά μου. Όλα τα χωράφια. Μου λένε, θα σου γράψουμε το σπίτι, κάτσε καλά. Είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Παραδιάς. Έτσι, τώρα, όλες οι χείρες θα πρέπει να ξαναδηλώσουν αν παντρεύτηκαν. Δηλαδή, να κάνουν μια απογραφή πρέπει και, να δηλωθεί, και οι ίδιες, αλλά και ακριβώς, τα παιδιά που είναι και οι άγαμες, 12 ετών. Το ξέρεις ότι επίδομα παίρνεις μόνο αν γεννήσεις εκτός νοσοκομείου. Άμα γεννήσεις στο νοσοκομείο δεν παίρνεις επίδομα. Άμα γεννήσεις σε Μαντρί, γεννήσεις στο ταξί, γεννήσεις στα σκαλιά του νοσοκομείου, τότε παίρνεις επίδομα. Και να σου επίδομα. Πω ότι τα επιδόματα, οι γυναίκες που έχουν γεννήσει τους τελευταίους 3-4 μήνες δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Ακριβώς. Χάθηκε και το οικογενειακό επίδομα, φίλες και φίλοι, εξέλιξη πάρα πολύ δυσάρεστη. Τι σημαίνει αυτό? Μείον 10% από το μισθό. Να σας το πω πολύ πολύ απλά. Οι μισθοί από τα 780 ευρώ πέσανε στα 586. Μειώθηκαν 22% για άνω των 25 και 32% κάτω των 25. Κόβεται και το οικογενειακό επίδομα 10%, άρα έχουμε 32% μείωση των μισθών μόνο το 2012, 32%, 410 καθαρά. Το αντιλαμβάνεσαι, τι να πληρώσεις, να πληρώσεις ΔΕΗ, να πληρώσεις ασφάλιστρα, να πληρώσεις ενίκιο. Τι να φας, που δεν, έχουν βάλει δεν είναι όλα το τι να πληρώσεις πλέον, είναι το τι να φας και πώς να μπορέσεις να συντηρηθείς. Γιατί ακριβώς. Είναι ένα θέμα επιβίωσης. Έχουμε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και τα ποσοστά της ανεργίας που είδαμε αυτές τις ημέρες είναι πραγματικά δραματικά. Έτσι. Είμαστε στο 26%. Λοιπόν, εδώ είναι η Αθήνα, έτσι. Η Αθήνα αυτή την ώρα. Αν δούμε και τον Θεσσαλονίκη, καλά θα είναι. Να δούμε και δούμε... Θεσσαλονίκη, να πούμε καλώς μια καλημέρα στο Σταύρο τον Ιωαννίδη. Γεια σου, Σταυράκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βροχερή σήμερα η πόλη, μια χαρά. Έχουμε ψυχρούλα, έχουμε 6 βαθμούς αυτή την ώρα, βρέχει. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς φύσηξε τις τελευταίες ημέρες. Λίγο καθάρισε η ομίχλη, η εθαλομίχλη. Μπράβο. Ωστόσο, Γιώργο και Μάγδα, ξέρετε πως τα προβλήματα είναι πολλά. Εδώ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, η ανεργία που μαστίζει τους νέους είναι το μείζον πρόβλημα. Και βέβαια γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Η ακρίβεια, το πετρέλαιο. Όμως, και... Η ΔΕΗ. Ακριβώς αυτό, η ακρίβεια, πετρέλαιο και το φορολογικό το οποίο ψηφίστηκε χθες. Και πρέπει να σας πω πως πολλοί έμειναν μέχρι το βράδυ, ξενυχτούσαν να υπολογίζουν πώς θα βγάλουν πέρα τη χρονιά που ξεκίνησε. Γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Έχουμε πολλά νέα για τη Βόρεια Ελλάδα. Σταυράκη, πολλά νέα έχουμε για τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε πολλές ειδήσεις. Έχουμε από όλες τις περιοχές της χώρας μας ό,τι το καλύτερο. Καλημέρα στους Παοξίδες. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλημέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε να πάρουμε θέση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε θέση. Λοιπόν, μας ήρθε το πρώτο email, έτσι. Γιώργο. Βεβαίως. Το οποίο θα το διαβάσουμε αμέσως. Και τα μετά, τηλεφωνήματα που είναι πολλά. Ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα είναι 7. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους καλεσμένους μας, όλες τις ειδήσεις, όλα τα γεγονότα. Μη φύγει κανείς, θα τα δούμε αναλυτικά. Γιατί σήμερα υπάρχει σοβαρότατο θέμα.
Καθημερινή. Επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας. Αναζητείτε χρυσή τομή στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το σχέδιο Αθηνά σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Καταπολέμηση της διαφθοράς ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κύπρο. Η Αυγή. 10.000 απολύσεις από τη Νέα Εθνική. Δημοκρατία. Λίγο πριν από τις επισκέψεις υποταγής στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τσίπρας, 180 μοίρες. Η Ελλάδα. Δημοσκόπηση της VPRC για λίστα Λαγκάρτ και εικόνα των μίντια. Αυτούς θέλουν στο σκαμνί οι Έλληνες. Πώς κρίνουν την αξιοπιστία των τηλεοπτικών δελτίων. Σαββατιάτικη ελευθεροτυπία. Ακρίβεια φόρη. Το εκρηκτικό κοκτέιλ. Έθνος. Η νέα λίστα της εφορίας για τις αποδείξεις. Έξι μέρες. Χειροπέδες για τα μάτια. Η εφημερίδα των συντακτών. Μυστικάκια και ψέματα. Ριζοσπάστης. Φορολιστεύουν το λαό, φοροαπαλλάσσουν το κεφάλαιο. Τα νέα. Κυβέρνηση. Βλέπουν φως. Ελεύθερος τύπος. Νέο κυνήγι για αποδείξεις. Ποιες κρατάμε, ποιες πετάμε. Εστία. Η κοινή γνώμη στηρίζει Σαμαρά. Καρφί. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Εσπρέσο. Ποιοι Έλληνες βρέθηκαν εν μέσω κρίσης στο ελβετικό θέρετρο. Μακεδονία. Σε νέα δίκη ο τέος δήμαρχος. Για τρύπα 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Καρφίτσα. Φουλ επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Σπορ του Βορρά. Επιγόντως επιθετική για τον ΠΑΟΚ. Μέτρο Σπορτ. Ζωντανός θωρακισμένος ο Άρης. Goal News. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει σαν τρελός, τον Σισε. Γκρεμίζουν το αεροδρόμιο. Οι πράσινοι. Δώστε τα όλα για την ΑΕΚ, ώρα των σπορ. Ο Τζιμπρίλ πλησιάζει και έρχεται. Όσο περνούν οι μέρες, Sport Day. Derby News. Στυλώνει τα πόδια του ο Μπουμσόγκ. Φως κι όμως μπορούσε. Πολέμησε, αλλά έχασε 76-68 Ολυμπιακός. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Η μέρα ξεκινάει με τη γέννηση ενός μωρού. Ε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα θα δείτε ένα νέο μπαμπά. Να πούμε στον Ηλία. Νάτος. Μπράβο, αγόρι μου. Να χαίρεσαι το μωρό, αγόρι μου. Μπράβο, Ηλία, να σου ζήσει. Να σου ζήσει. Μπράβο, μια κόρη και τώρα μάχη. Μεγάλη. Το πρώτο ή το δεύτερο είναι. Το πρώτο. Το πρώτο. Λοιπόν, μπράβο, Ηλία. Όταν το πρώτο είναι κόρη, είναι και πολύ τυχερό. Η ώρα είναι 7 και 10, φίλες και φίλοι. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε και πάλι. Ήδη πήραν θέση εδώ ο κύριος Καζάκος. Καλημέρα, κύριε Καζάκο. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά και καλή δύναμη. Ο άνθρωπος ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ο πάντα αϊκίνητος και παντογνώστης του φορολογικού. Παναγιώτης Παντελής. Καλημέρα, κύριε Παντελή. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Προσπαθούμε, Γιώργο, ακριβώς, να δούμε πόσο καλά θα είμαστε. Ψηφίστηκε το φορολογικό τη νύχτα, φίλες και φίλοι, με 162 ναι και 126 όχι. Για να πάρουμε μια γεύση από τον κύριο Γρηγοράκο που εκείνη την ώρα ήταν στο Προεδρείο της Βουλής. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό καταρχήν κατάθεση στο Συνόδο κατά πλειοψηφία. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Γρηγοράκο. Σιγά σιγά ξημερώνει, φίλες και φίλοι. Άλλωστε μεγαλώνει η μέρα. Υπάρχει μια διάσταση απόψεων, Μάγδα, και θέλω να τη λύσεις. Εγώ. Μετά τις 21 Δεκεμβρίου, η μισή λένε ότι αυξάνεται κατά 2 λεπτά η μέρα, μεγαλώνει, και άλλη κατά 1 λεπτό. Μάλιστα. Εγώ θα λοιπόν, το λύσω τώρα αυτό. Λοιπόν, θα το βάλουμε στους φίλους μας. Η ώρα είναι 7 και 11 πρώτα λεπτά. Στους φίλους μας, ναι, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Έτσι. Πάντως μου είχες πει πριν από ημέρες ότι είναι ίση ημέρα, ίση νύχτα. 21 Μαρτίου. Του Μαρτίου έχουμε ίση ημερία. Το Δεκέμβριο είναι η πιο μεγάλη νύχτα. Παίρνω τις νύχτες και τις μέρες, βρε Μάγδα. Η πιο μεγάλη μέρα είναι 21 Ιουνίου. Η πιο μεγάλη νύχτα είναι 21 Δεκεμβρίου. Περάσαμε και μου την υπενθύμησες. Και ίσα μέρα, ίση νύχτα είναι 21 Μαρτίου. Πάμε λοιπόν γρήγορα να δείτε τους φόρους τώρα τι γίνεται. Πρέπει να πατάτε σε 5 βάρκες για να μπορείτε να ισορροπήσετε. Έχουμε σήμερα να δούμε.
επίδομα πετρελαίου. Με ποιο τρόπο θα πάρετε αυτό το επίδομα πετρελαίου, έχουμε να δούμε. Το γράφημα της ανεργίας, θα δείτε κάτι παλικαράκια που δηλώνανε πάμφτωχοι και είχαν εκατομμύρια σε τράπεζες. Πότε κόβεται το ρεύμα με τα νέα στοιχεία της ΔΕΗ, γιατί η εφορία καλεί 500.000 ενοικιαστές ενώ πληρώσανε το τέλος. Και τους καλεί με εγκύκλιο. Εσπευμένα να πάνε και να δηλώσουν και να αποδείξουν ότι δεν είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες. Ακριβώς. Θα τα δούμε σε λίγο με λεπτομέρειες. Ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η εφορία? Δεν αναγνωρίζει αυτές τις αποδείξεις τις οποίες ξέραμε έως τώρα, αλλά μπορεί να σας αναγνωρίσει αν πάτε στη Γαλλία να κάνετε ψώνια, ή αν πάρετε κάτι από το Λονδίνο, ή αν δαπανίσετε χρήματα οπουδήποτε ή στα Σγόπα. Γιώργο, δηλαδή, οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ τώρα που θα πάρει για σκι στις Άλπεις, θα φέρουν τις αποδείξεις από τα σαλέ για να δικαιολογήσουν το. Είσαι φοβερός. Επίσης, θα δούμε τι αναγνωρίζετε λοιπόν και τι δεν αναγνωρίζετε. Θα δούμε τους 11 φόρους που θα πρέπει να πληρώσουμε το 2013 και οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Θα μας πει ο κύριος Καζάκος τις επιβαρύνσεις που έχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τι θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα δούμε τα ασφάλιστρα. Θα δούμε τις τιμές που ανεβαίνουν και που λένε μερικοί ότι δεν ανεβαίνουν οι τιμές. 37% το πετρέλαιο θέρμανσης. 33% τα αεροπορικά εισιτήρια. 16,3% η ΔΕΗ πέρυσι. Άλλο ένα 10 φέτος. 5,9 το φυσικό αέριο. Η βενζίνη, το κρέας, πατάτες 15,5. Γαλακτοκομικά, αυγά. Τα πάντα λοιπόν στα ύψη. Θα δούμε πώς θα μειωθούν οι συντάξεις. Θα δούμε αν όλα αυτά είναι συνταγματικά, κύριε Κατρούγκαλε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλά είστε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ, πολύ που είστε εδώ. Έρχεται και ο κύριος Μπούρλος. Γιατί εδώ, σε ό,τι αφορά τη φορολογία, μας έλεγε ο κύριος Καζάκος, εδώ ανατρέπεται η ισότητα μεταξύ των πολιτών. Η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα πολλών από τις διατάξεις του. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Και βέβαια, μέσα σε όλα, τι θα γίνει με τους αγρότες, τι θα γίνει με την καθημερινότητα. Η ώρα είναι 7:13 πρώτα λεπτά. Και μέσα σε όλα βάζουν στικάκι στα πρόβατα. Ξέρετε, αυτό το στικάκι που ψάχνουν με όλες αυτές τις λίστες και όλα αυτά, βάζουν chip το οποίο θα μεταδίδει σε υπολογιστή μέσω USB που είναι το πρόβατο, που χάθηκε το πρόβατο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά συμβαίνουν τούτη την εποχή. Πάμε καρέ-καρέ να δούμε όλες τις εξελίξεις. Να δούμε και ένα αρκετά σημαντικό θέμα που αφορά στους συνταξιούχους. Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα που με ρωτούν να σου μεταφέρω το εξής. Γιώργο, μέχρι τώρα λέει παίρναμε την σύνταξή μας στις 22 του μηνός. Τώρα πλέον θα το παίρνουμε στην τελευταία ημέρα του μήνα. Όχι, γίνει αυτή. Και θα γίνει αυτό το σώσε. Τι σημαίνει, με ρώτησε η κυρία Δέσποινα. Μπράβο. Από την Βάρκιζα. Λοιπόν. Τι σημαίνει αυτό, Γιώργο, ότι χάνουν τις 10 ημέρες αυτές τα χρήματα? Θα χάνει το παιδί τη μάνα και η μάνα το παιδί. Λώς. Καλημέρα, κύριε Θεοτοκάτω. Τον κύριο από τη Θεσσαλονίκη να καλημερίσουμε. Έχει σπουδαίο μικρό καλή όνομα. Καλή ημέρα, καλή χρονιά και ευλογημένη. Να και ο καλά. Θεός να τους φωτίσει. Ο ερωτόκριτε. Λοιπόν, κύριε Αυτιά, ερωτόκριτε. Η νύχτα μεγαλώνει, συνεχίζει να μεγαλώνει η νύχτα. Και φοβάμαι ότι θα κρατήσει για πολύ καιρό ακόμα η αύξηση των ωρών της νύχτας. Το λέτε μεταφορικά λόγω της οικονομίας. Και είναι σημαντικό. 21 λοιπόν. Δεκεμβρίου έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα, αλλά η νύχτα συνεχίζει να μεγαλώνει. Ακριβώς. Όπως φαίνεται μετά την ψήφιση και του φορολογικού στα νομοσχεδίου. Με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Γιωργάκη μου λέει, πληρωνόμασταν 21 του μηνός. Μου το είπε και ο κύριος Καζάκος χθες πριν συναντηθούμε και ο κύριος Παντελής. Τώρα θα πληρώνονται οι συνταξιούχοι 31 την τελευταία εργάσιμη του μήνα. Λοιπόν, κάνω κι εγώ ένα κλικ εδώ και βλέπω ότι 31 του μηνός, κατά Μάγδαν, είναι μέρα Πέμπτη. Κατά λοιπόν, την Πέμπτη όμως... λοιπόν, θα πάει το ΙΚΑ, θα πάει το ΤΕΒΕ, θα πάει ο ΟΓΑ, θα πάει ο άλλος να πάρει από την τράπεζα λεφτά για να πληρώσει την εφορία. Γιατί λύγει η πληρωμή του φόρου. Τι θα γίνει λοιπόν την τελευταία μέρα που πληρώνονται άπαντες κάθε μήνα? Της κακομοίρας θα γίνει και δεν θα προλάβει κανείς να κάνει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, ας κρατήσουν τον ΟΑΕ και τον ΟΓΑ πρώτη του μηνός, ας κρατήσουν 31 το ΙΚΑ και ας βάλουν 29 ένα ταμείο. Ας πιάσουν από 20 ή από 25 μέχρι 2 το επόμενο να πληρώνουν τον κόσμο. Γιατί θα γίνει μπέρδεμα, κύριε Καζάκο. Εσείς τι λέτε? Έχετε απόλυτα δίκιο, κύριε Αυτιά. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε μείωση που γίνεται στις συντάξεις, στα επιδόματα και σε οτιδήποτε άλλο είναι μείωση από την αγορά. Αυτά φεύγουν από την κατανάλωση των πολιτών. Η κατανάλωση γενικά έχει μειωθεί
δραματικά. Και ακριβώς. Μειώνεται έτσι περαιτέρω με αυτά τα μέτρα. Τι σου λένε, Μάγδα, στα τηλεφωνήματα ο κόσμος? Πάρα πολλά μηνύματα, Γιώργο, και πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Μας ρωτούν για τις επιτροπές που αργούν πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ με αποτέλεσμα να μην έχουν τις συντάξεις τους. Για το επίδομα θέρμανσης έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, Γιώργο. Θα δείξουμε τον πίνακα με τη βοήθεια του κυρίου Παντελή. Μας ρωτάτε για τα μέτρα, κατά πόσον είναι συνταγματικά. Η Επιτροπή της Βουλής είπε, κύριε Κατρούγκαλε, ότι. Σε μια σειρά από διατάξεις, για παράδειγμα, στην επιβάρυνση αυτό που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Μάλιστα. Για παράδειγμα, για τη φορολόγηση, τον περιορισμό του πολυτεχνικού επιδόματος. Για παράδειγμα, στο ότι ουσιαστικά ίδια χρήματα φορολογούνται με διαφορετικό συντελεστή, ανάλογα με την πηγή τους. Και προφανώς υπάρχουν και πολλές άλλες επιφυλάξεις. Γιατί ένα άδικο νομοσχέδιο δεν είναι εύκολο να είναι σωστό και συνταγματικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά έρχονται. Σας ενδιαφέρουν, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Θεοτοκάτε. Εκπρόσωπε τον εκπρόσωπο. Δυστυχώς, κύριε Αυτιά, ναι. Δυστυχώς και σε όλο το πάνω να ακουστεί. Οι πολίτεκνοι έμειναν εκεί που είπαμε εξ αρχής. Είναι στο στόχαστρο. Και δεν βλέπουν ότι η Eurostat ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Ακριβώς. Και όχι μόνο, αλλά και το ασφαλιστικό θα δεχτεί το τελικό χτύπημα. Γιατί μειώνονται οι γεννήσεις, μειώνονται οι εργαζόμενοι που θα εισφέρουν στα ασφαλιστικά ταμεία και αυξάνονται οι γέροντες. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Τώρα, έχουμε, Μάγδα, πολλά ερωτήματα για την απογραφή των αγάμων θυγατέρων και την απογραφή των συνταξιούχων. Σε λίγο ο κύριος Καμένος θα είναι μαζί μας και, και πολλά άλλα πρόσωπα. Και μια φίλη από την Καβάλα, 83 ετών, έτσι, γνωριζόμαστε χρόνια από Αντένα, πριν από τώρα είναι 83, στον Αντένα. Τον καιρό που ήμουν με τον Γιώργο, το 1990. Ήταν 67. Ήταν, κοριτσάκι ήταν ακόμα. Λοιπόν, και μου λέει Γιώργο, τι να πάω απογραφώ. Εγώ δεν ξαναπαντρεύομαι άλλη φορά. Τι μου ζητάνε να κάνω. Διάβασε εδώ το. Βάλει λίγη δροσιά, Φλόρ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει θέμα. Οι άγαμες δε θυγατέρες που έχουν παντρευτεί και δεν το έχουν δηλώσει, θα τις βρούνε μέσα από την περιουσία που έχει δημιουργηθεί και μέσα από τα παιδιά. Έτσι, δεν πρέπει να βρεθούν. Γιατί να φέρουν. Εδώ υπάρχει εντοπισμός, έτσι. Ακριβώς. Μάγδα, τι άλλο λένε. Η Μαρία από την Καβάλα. Ναι. 83 ετών. Γιώργο μου, είμαι χείρα. Είναι δυνατόν να ξαναπαντρευτώ? Μακάρι, λέει, αλλά δεν γίνεται. Γιατί λοιπόν πρέπει αυτή η γυναίκα να υποστεί την ταλαιπωρία και λέει, μας τρέχουν, μας κάνουν. Κοιτάξτε, κυρία Μαρία μου. Αυτό γίνεται διότι πολλές γυναίκες δυστυχώς εξαπατούν το κράτος και παίρνουν τις συντάξεις τους. Και σκεφτείτε ότι έχουμε 54.000 περιπτώσεις συνταξιούχων, τις οποίες κόβουν τη σύνταξη. Μπράβο. Είναι 13.000 από τον ΟΓΑ, που τελικά έτσι δεν πήγαν στην απογραφή. Έτσι. Από τον ΟΑΕ 30.000 και από το ΙΚΑ 11.000. Να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, για τον ΟΓΑ, ναι, ότι παρότι έχει λήξει η περίοδος της απογραφής, εάν θέλετε και δεν προλάβατε να απογραφείτε, ναι, ή για οποιονδήποτε λόγο δεν απογραφήκατε τέλος πάντων, μπορείτε να πάτε έως 31 Ιανουαρίου στον ανταποκριτή σας, στον ΟΓΑ. Αλλά θα πρέπει να του προσκομίσετε βεβαίως στα χαρτιά τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ταυτόχρονα έτσι να του πείτε και να του εξηγήσετε και να του δικαιολογήσετε το λόγο που δεν απογραφήκατε. Σωστό. Γιατί σου λέει, εσύ μπορείς να είσαι μαϊμού και να μάζευε τα χαρτιά τόσο διάστημα. Υπάρχει ένα θέμα. Πάνε να ανανεώσουν το βιβλιάριο υγείας του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και άλλων ταμείων και τους λένε, έχετε 150 μεροκάματα. Ενώ πέρυσι με 50 μεροκάματα, είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό που σας λέω. Ένας άνεργος. Ένας που δεν βρίσκει εύκολα δουλειά, πέρυσι με 50 ημερομίσθια μπορούσε να σφραγίσει το βιβλιάριο υγείας. Και να έχει εντοφαρμακευτική κάλυψη. Μπράβο. Τώρα τι τους λένε. Αν δεν έχεις 150 το 2012, κύριε Καζάκο, δεν σου σφραγίζω το βιβλιάριο. Και πώς θα κάνω εγώ καλά το παιδί? Σκεφτείτε ότι οι 150 ένσημα έχουν πλέον πολύ λιγότεροι από τους μισούς εργαζόμενους Έλληνες από το εργατικό δυναμικό της χώρας. Μπράβο. Πώς άρα, θα γίνει λοιπόν, καλά το παιδί? Οι υπόλοιποι είναι ανασφάλιστοι. Και δεν είναι μόνο ανασφάλιστος ο πατέρας, είναι ανασφάλιστη όλη η οικογένεια, τα παιδιά του. Μπορεί να έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ακριβώς. Αν είναι και πολύτεκνος, να έχει και 10 παιδιά. Και τι την ίδια ώρα ο κύριος Παντελής μου λέει, τι χάνουν οι συνταξιούχοι? 5-20%. Μείωση μισθών, μείωση συντάξεων λόγω αυξημένης παρακράτησης, αύξηση φόρων λόγω κατάργησης φοροαπαλλαγών, περικοπή επιδομάτων και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, κύριε Παντελή. Πόσο θα χάσει μία σύνταξη, κύριε Παντελή, με βάση όλα αυτά, σύν το γεγονός ότι κόβεται το ΕΚΑΣ και για αυτούς που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες κάτω των 65.
Γιώργο, το έχουμε δει ότι έχουν κοπεί μια σειρά συντάξεις, μία-δύο συντάξεις μέχρι πέρσι και βέβαια αυτή τη στιγμή θα πάμε σε άλλες δύο συντάξεις ουσιαστικά που θα κοπούνε. Μην ξεχνάμε ότι έχει κοπεί το δώρο από το Πάσχα, μάλιστα, το καλοκαίρι και τα Χριστούγεννα και μην ξεχνάμε ότι με τη νέα φορολογική κλίμακα ουσιαστικά θα ξεκινήσει η παρακράτηση φόρου, αλλά δηλαδή θα δούμε λιγότερο μισθό, θα δούνε λιγότερο μισθό και λιγότερη σύνταξη οι συνταξιούχοι από τις 31 που προηγούμενα ανέφερες ότι θα πληρωθούν τη σύνταξή τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει θέμα και χθες το βράδυ στη Βουλή λέει ο κύριος Στουρνάρας, κύριε Κατρούγκαλε, δεν είμαι λέει σπαγκοραμένος, γιατί με λέτε λέει σπαγκοραμένο. Είμαι υπεύθυνος λέει, δεν είμαι σπαγκοραμένος. Κύριε Αθιάτο Ουσιώδες, ναι, πέρα και από τις περικοπές των συντάξεων, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι σε μια σειρά κοινωνικά δικαιώματα που είχαμε συνηθίσει να έχουμε κάλυψη, πια δεν θα έχουμε. Όταν ο μισός πληθυσμός της χώρας δεν θα έχει πια κάλυψη ασφαλιστική υγείας, αυτό δεν είναι μόνο αντισταγματικό λόγω της παραβίασης του δικαιώματος ασφάλισης, αλλά και λόγω του δικαιώματος στην υγεία. Πάμε να δούμε τον Υπουργό Οικονομικών. Όταν του είπαν ότι είσαι σπαγκοραμένος, ο Λαφαζάνης πρέπει να του το είπε. Να δείτε τι ακριβώς απάντησε. Ελάτε. Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να δεχθούμε αρκετές από τις τροπολογίες που συνάδελφοι κατέθεσαν, καθόλου θεμητές, λόγω του υψηλού δημοσιονομικού κόστους. Όπως σας είπα πριν, το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε σήμερα είναι προαπαιτούμενο. Οτιδήποτε ανεβάσει το κόστος θα πρέπει να το εξοικονομήσουμε ή θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε την δόση με την απόφαση του Eurogroup στις 20 του Ιανουαρίου. Θα μπορούμε βεβαίως να υπερβούμε τους στόχους και να δώσουμε κάτι παραπάνω. Δεν είμαι σπαγκοραμένος, κύριε Τσούκαλη, όπως είπατε πριν. Απλά τηρώ τις υποσχέσεις μας για να μπορούμε να παίρνουμε τις δόσεις. Όπως πήραμε μία δόση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε. Αυτό δεν είναι σπαγκοραμένος, είναι υπευθυνότητα. Θα μπορούμε βεβαίως να υπερβούμε τους στόχους και να δώσουμε κάτι παραπάνω, εάν πάμε καλύτερα φέτος από το πρωτογενές έλλειμμα που θα μπορούμε να πάμε, το 70% της υπέρβασης θα μπορούμε να το χορηγήσουμε σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη. Άρα λοιπόν περιμένετε. Η ώρα είναι 7:23 πρώτα λεπτά. Δεν είμαι σπαγκοραμένος, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Εγώ ως Υπουργός Οικονομικών ξέρω από το 1977 που κάνω το ρεπορτάζ του Υπουργείου Οικονομικών, ξέρω ότι είχαν καβουράκια στις τσεπούλες τους. Πολύ καλά. Θα πρέπει και με συγχωρήσει ο κύριος. Καλημέρα και στον κύριο Μπούρλο. Καλώς τον άνθρωπο των συντάξεων. Μείνετε εδώ. Φορολογικό ο Παντελής. Ασφαλιστικό ο Μπούρλος. Μικρομεσαίοι επαγγελματίες, έμποροι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο Κωνσταντίνος ο Καζάκος. Νομιμότητα μέτρων Κατρούγκαλος. Τρίτεκνη πολύτεκνη. Ο κύριος Θεοτοκάτος, κολόνα της εκπομπής η Μάγδα. Καπετάνιος εσύ. Και πάμε, τίποτα, καπετάνιος είναι ο κόσμος, Κωνσταντίνε μου, ο κόσμος είναι καπετάνιος. Είστε στη δικιά σας εκπομπή, με τους δικούς σας ανθρώπους, με τα δικά σας θέματα. Δείτε πού είναι ο Sky σήμερα, πού είναι. Σήμερα λοιπόν στον Πύργο, στο Δημαρχείο του Πύργου από τις 9 έως και τις 12. Και όσοι μπορείτε, συγκεντρώστε τα φάρμακα από το σπίτι σας, να τα προσφέρετε σε ανθρώπους που δεν έχουν. Και στον Άγιο Θωμά στο Βουδί. Και σήμερα επίσης από τις 9 με 2 στην Πολύχνη στη Θεσσαλονίκη, στην Αγία Μαρίνα λοιπόν, το κοινωνικό ιατρείο θα είναι εκεί, ο Sky μαζί με τη Vodafone. Και στον Άγιο Θωμά. Εμβολιάζουν τα παιδιά, Γιώργο, και παρέχουν ιατροφαρμακευτική κάλυψη στις οικογένειες. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Μπράβο Μάγδα, 7:25 πρώτα λεπτά. Πάμε φίλες και φίλοι. Όλες οι κοινωνικές ομάδες εδώ. 7 ασπιρίνες πήρε χθες ένας ιδιοκτήτης ακινήτων όταν είδε τους φόρους, κύριε Θεοτοκάτο. Γρήγορο διάλειμμα για επιστρέφουμε. Ελάτε, μη φύγει κανείς. Η καθημερινή επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας. Αναζητείτε χρυσή τομή στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το σχέδιο Αθηνά σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Καταπολέμηση της διαφθοράς ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κύπρο. Η Αυγή. 10.000 απολύσεις από τη Νέα Εθνική. Δημοκρατία. Λίγο πριν από τις επισκέψεις υποταγής στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τσίπρας, 180 μοίρες. Η Ελλάδα. Δημοσκόπηση της VPRC για λίστα Lagarde και εικόνα των media. Αυτούς θέλουν στο σκαμνί οι Έλληνες. Πώς κρίνουν την αξιοπιστία των τηλεοπτικών δελτίων. Σαββατιάτικη ελευθεροτυπία.
ακρίβεια φόρη. Το εκρηκτικό κοκτέιλ. Έθνος. Η νέα λίστα της εφορίας για τις αποδείξεις. Έξι μέρες. Χειροπέδες για τα μάτια. Η εφημερίδα των συντακτών. Μυστικάκια και ψέματα. Ριζοσπάστης. Φορολιστεύουν το λαό, φοροαπαλλάσσουν το κεφάλαιο. Τα νέα. Κυβέρνηση. Βλέπουν φως. Ελεύθερος τύπος. Νέο κυνήγι για αποδείξεις. Ποιες κρατάμε, ποιες πετάμε. Εστία. Η κοινή γνώμη στηρίζει Σαμαρά. Καρφί. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Εσπρέσο. Ποιοι Έλληνες βρέθηκαν εν μέσω κρίσης στο ελβετικό θέρετρο. Μακεδονία. Σε νέα δίκη ο τέος δήμαρχος. Για τρύπα 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Καρφίτσα. Φουλ επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Σπορ του Βορρά. Επιγόντως επιθετική για τον ΠΑΟΚ. Μέτρο Σπορτ. Ζωντανός θωρακισμένος ο Άρης. Goal News. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει σαν τρελός, τον Σισε. Γκρεμίζουν το αεροδρόμιο, οι πράσινοι. Δώστε τα όλα για την ΑΕΚ, ώρα των σπορ. Ο Τζιμπρίλ πλησιάζει και έρχεται, όσο περνούν οι μέρες, Sport Day. Derby News. Στυλώνει τα πόδια του ο Μπουμσόγκ. Φως, κι όμως μπορούσε. Πολέμησε, αλλά έχασε 76-68 Ολυμπιακός. Είναι Σάββατο, είναι Ιανουάριος, 12. Φίλες και φίλοι, τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιανουάριος και όπως αντιλαμβάνεστε, είμαστε εδώ από νωρίς το πρωί, από 7 παρατέταρτο, για να δούμε όλες τις ειδήσεις και όλα τα γεγονότα. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες της τηλεόρασης, ψηφίστηκε το φορολογικό. Ένα φορολογικό που φέρνει ως οδοστρωτήρας 24 φορολογικές αλλαγές. Φόρος στο τίποτα, φόρος στους ανέργους, θα μας τα πει ο κύριος Παντελής. Ένα φορολογικό το οποίο παρεμβαίνει ως πάρθιο βέλος της συντάξης και τις μειώνει, γιατί έχουμε μεγαλύτερη παρακράτηση πέραν των όσων υπολογίστηκε, και θα μας το πει ο κύριος Μπούρλος. Έχουμε μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, φόρους για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θέμα που θα μας πει ο κύριος Καζάκος, εκπρόσωπος των μικρομεσαίων. Έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα επιδόματα. Θα δοθούν αργά Αύγουστο και βλέπουμε, όπως είπε η Μάγδα νωρίτερα, και έχει απόλυτο δίκιο εκπρόσωπος ο κύριος Θεοτοκάτος των τρίτεκνων, πολίτεκνων και ανθρώπων που έχουν οικογενειών, που έχουν παιδιά. Και βέβαια όλο αυτό το νομικό περιτύλιγμα από τον καθηγητή μας, τον κύριο Κατρούγκαλο. Μάγδα, η κύρια βάση των ερωτημάτων των ανθρώπων είναι πια σε ό,τι αφορά τη σημερινή δημοσιογραφία. Είναι για τους φόρους. Τι αλλάζει, δηλαδή χθες το βράδυ ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο. Τι σημαίνει αυτό, Γιώργο, για τον άνεργο, για τον εργαζόμενο, για την οικογένεια που έχει 2-3 παιδιά, για την οικογένεια που έχει ένα παιδί, για την οικογένεια που σκέφτεται να κάνει παιδί. Ο Ηλίας, ο κάμεραμαν εδώ της εκπομπής, απέκτησε ένα κοριτσάκι χθες. Να το ζήσει του παιδιού. Τι σημαίνει για αυτή την οικογένεια, Γιώργο, τι θα πρέπει να πληρώσει? Θα πληρώνει πιο πολύ φόρο από το φλόρ που δεν έχει καθόλου παιδί. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα πλέον το παιδί έγινε αυτοκίνητο. Έτσι είναι, κύριε Παντελή. Δηλαδή, τεκμήριο το παιδί. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο. Καταλάβατε. Προβάλλεται η αγαμία για τους νέους μας να μην παντρεύονται. Αυτό είναι το υπόδειγμα που προτείνει η πολιτεία, ούτως ώστε να έχουμε ανήπαντρα τα ζευγάρια τα νέα, για να μπορούν να ζήσουν και να επιβιώσουν. Είναι φοβερό και για να αυτό. Τα συμπληρώσω με τα προηγούμενα, κύριε Αυτιά. Παρακαλώ. Ακούστηκε για 50-55.000 συντάξεις μαϊμού που κυκλοφορούν σε όλα τα ταμεία. 54.000. Να σημειώσουμε. Πάμε για 80. 54.000. Να σημειώσουμε ότι στους πολυτέκνους που κάνει έλεγχο η Ανωτάτης είναι Ομοσπονδία Πολυτέκνων για την πολυτεχνική ιδιότητα, δεν υπάρχει ούτε ένας μαϊμού. Εντάξει, βρέθηκε. Και να βρέθηκε. Βρέθηκε στην Οίκαια που έλεγε ότι έχει 17 παιδιά. Σε κάθε πόλη αυτός δήλωνε και από πλαστογραφία. Ένα. Ήταν αστυνομικός. Ήταν αστυνομικός και έκανε πλαστογραφία. Ακούστε να δείτε. Ένας που έχει δύο και τρία παιδιά και ένα παιδί και δύο, είναι έντιμος άνθρωπος κατά βάση. Δεν λέει ψέματα. Αλλού ήταν η ιστορία. Και για να συμπληρώσω. Ελάτε.
για την αντισυνταγματικότητα που ακούστηκε. Θα τα πει ο κύριος Κατρούγκαλος. Υπάρχει η Επιστημονική Επιτροπή, η Επιτροπή της Βουλής, ένα λεπτό, η οποία προτείνει. Δεν ακούει. Ποια είναι αντισυνταγματικά. Ναι, θα τα πει ο κύριος Κατρούγκαλος. Εσείς μείνετε εκεί στα παιδιά. Αφήστε να τα πει ο συνταγματολόγος. Μην τα κάνουμε όλα. Ναι, σας ακούω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα θέματα μας. Κύριε Μπούρλο, μου τηλεφωνεί κόσμος και μου λέει: πάω στο ΙΚΑ. Με το βιβλιάριο. Και έχω 70 ένσημα, 80 ένσημα, 50 ένσημα όπως πέρυσι. Και σε άλλους ζητάνε 150 και άλλους ζητάνε 120 ένσημα για να θεωρήσουν το βιβλιάριο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι με βάση τον νόμο Πετραλιά ανέβαινε ο απαιτούμενος αριθμός. Έγιναν νομοθετικές παρεμβάσεις όπως και πέρσι και τελικώς διατηρήθηκε ο απαιτούμενος αριθμός 50. Ναι. Για να ισχύσει, που είναι απαραίτητο και φέτος, υπό τις συνθήκες ανεργίας που υπάρχουν. Ναι. Αυτή την εποχή δεν είναι δυνατόν να ζητώνται παραπάνω ένσημα. Θα πρέπει να γίνει νέα νομοθετική παρέμβαση που να ορίσει τον 50. Πέρυσι ήταν 50, δεν ήτανε? Πέρυσι ήταν 50. Μάλιστα. Διατηρήθηκε δηλαδή αυτό το οποίο ίσχυε στο παρελθόν. Και στο ακριβώς, ΝΟΒΑ. Ακριβώς επειδή εκτιμήθηκαν οι συνθήκες ανεργίας. Μάλιστα. Η αδυναμία δηλαδή να μπορέσει να συγκεντρώσει κάποιος παραπάνω από 50. Και η αδυναμία ένσημα. Αυτή είναι και νομικό ζήτημα. Γιατί όταν γίνεται αδύνατο το να έχει κανείς ασφάλιση η αρχική, ουσιαστικά καταργείται το δικαίωμα στην υγεία, που είναι σημαντικό δικαίωμα. Έτσι, πάμε τώρα έτσι, να δούμε. Έτσι. Έχουμε μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις. Έχουμε μειώσεις στα επιδόματα και έρχεται σιγά σιγά αυτή η εξέλιξη η χθεσινή της ψήφισης του φορολογικού και παράλληλα καλούνται 500.000 ενοικιαστές οι οποίοι πληρώσανε αυτό το τέλος της ΔΕΗ. Δεν τους αναγνωρίζει η εφορία την πληρωμή αυτού του ποσού και τους λέει ελάτε να καρφώσετε τον ιδιοκτήτη σας. Και παράλληλα έχουμε το τεράστιο θέμα των αποδείξεων. Θέλω να μας πείτε, κύριε Παντελή, ποιες αποδείξεις αναγνωρίζει η εφορία και ποιες δεν τις αναγνωρίζει. Να πάμε να δούμε την σχετική κάρτα. Να δούμε, με τις, Γιώργο, τη σχετική κάρτα. Αποδείξεις. Με τις αποδείξεις που αναγνωρίζονται και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το 25% του φορολογητέου εισοδήματος, μάλιστα, είτε αυτό είναι πραγματικό είτε είναι τεκμαρτό, αυτό θα πρέπει να συγκεντρώνει. Διότι στο ποσό που θα του υπολείπεται, αυτό δηλαδή που δεν θα μπορέσει να συγκεντρώσει, ναι, θα έχει ένα πρόσθετο φορό έξω από όλα αυτά τα οποία έχει ακούσει μέχρι σήμερα, μάλιστα, που θα είναι του 22%. Από 10 που ήταν πέρσι, το έχουν πάει στο 22%. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν αυτές τις αποδείξεις. Δείτε τώρα, μισό λεπτό να πάμε στην κάρτα. Ανοίγεις 901 την κάρτα και να το δούμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο. Πάμε, Μάγδα. 901 και 902. Να δείτε τώρα τα τρελά. Και θέλω τον κύριο Κατρούγκαλο να σχολιάσει, φίλες και φίλοι, αυτή την εξέλιξη, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Κατά πόσον λοιπόν αυτά τα πράγματα με βάση την ισότητα των πολιτών μπορούν να ισχύουν. Δείτε. Δείτε. Δεν αναγνωρίζει η εφορία κοινόχρηστα και ενίκιο κατοικίας. Δεν αναγνωρίζει ασφάλιστρα αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν αναγνωρίζει ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΙΔΑΠ, κινητά και σταθερή τηλεφωνία. Δεν αναγνωρίζει η εφορία οποιαδήποτε είδους μεταφοράς, με πλοία, αεροπλάνα, κτέλ, μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν αναγνωρίζει, Μάγδα, αγορά αυτοκινήτων, ακινήτων και μοτοσυκλετών, να το πω σωστά, και βεβαίως στη συνδρομητική τηλεόραση. Δεν αναγνωρίζει τις ΔΕΚΟ, Γιώργο, που είναι πάρα πολύ δεν σημαντικό. Δεν αναγνωρίζει τα βασικά έξοδα. Γιώργο, ναι. ΔΕΚΟ, η ΔΕΚΟ, που είναι το μεγαλύτερο έξοδο, το ενίκιο, που είναι το μεγαλύτερο έξοδο σε μια οικογένεια, και η θέρμανση, δεν μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο, μάλιστα, μιλάμε για οποιαδήποτε μορφή θέρμανσης, ναι, αυτό δεν αναγνωρίζεται. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο θα είναι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους να πάνε να συγκεντρώσουν το ποσοστό που τους ζητάει η εφορία. Έτσι. Και θα υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που θα πληρώσει αυτό το πέναλτι του 22% επιπλέον. Τώρα, ρωτώ, κύριε Καζάκο, όταν εγώ δεν έχω λόγο να παίρνω απόδειξη αφού δεν την αναγνωρίζει, εκεί πάει, δεν θα υπάρξει φοροδιαφυγή, εκεί το πάει. Ζείτε στο εμπόριο. Εκεί πάει, κύριε Αυτιά. Εδώ φτάνουμε να μην ζητάμε απόδειξη ούτε από τον γιατρό, είτε από τον άλλον που μας παρέχει την οποιαδήποτε τεχνική υπηρεσία κτλ. Αλλά και από τη συναλλαγή μας με τα εμπορικά καταστήματα. Δηλαδή, η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο Υπουργός και το επιτελείο του τι επιδιώκουν, να κάνουν τον κόσμο φοροδιαφεύγοντες, φοροαποφεύγοντες? Δεν το καταλαβαίνω. Είστε απόλυτα σαφείς. Κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε στην κάρτα 914 και 915 να δείτε τα τρελά της εφορίας. Ήταν η μοναδική ευκαιρία για την πατρίδα μας. Και θέλω,
Θέλω να πλαισιώσουμε τον κύριο Κατρούγκαλο και τον κύριο Μπούρλο πριν πάμε στην κάρτα που σας είπα. Δεν ήταν μια και μοναδική ευκαιρία όπως γίνεται στην Αμερική. Τι έξοδα έχετε, κύριε Κατρούγκαλε, όλα αυτά. Τι εισοδήματα έχετε, αυτά. Αφαιρούμε τα έξοδα από τα εισοδήματα, αναβάζουμε την κλίμακα για να πιάσουμε το προφανές φόρο και τελειώνει η ιστορία. Μα κοιτάξτε, υπάρχουν και πολλές ρυθμίσεις που είναι καθαρά ταξικές. Λες και θέλουν πραγματικά να εξοντώσουν τη μεσαία τάξη και τους φτωχούς ανθρώπους. Δεν μπορούν να υπολογίζουν τις αποδείξεις που παίρνει κάποιος σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι έχει κανένα κάποιο κόβει επίπεδο οικονομικό που το επιτρέπει να ταξιδεύει και να μην συνυπολογίζουν το ενίκιο. Σωστό, κύριε Μπουρλό. Πώς θα αντέξει ο συνταξιούχος, ο οποίος μας παρακολουθεί τώρα, πώς θα αντέξει ο άνθρωπος που έχει ανάγκη, σπουδάζει το παιδί του, που χίλια δυο πράγματα. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο οποίος έχει υποστεί πολλαπλές μειώσεις στις συντάξεις. Μπράβο. Πώς είναι περίπου η μείωση των συντάξεων, έτσι χοντρά-χοντρά για να το υπολογίσουμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν συντάξεις οι οποίες έχουν μειωθεί περισσότερο από 50% μάλιστα, από τότε μάλιστα, που ξεκίνησε μάλιστα, ο χορός των μειώσεων. Έτσι. Υπάρχουν, δεν είναι ο μέσος όρος το 50%, αλλά υπάρχει κατηγορία συντάξεων που έχει υποστεί και τέτοια μείωση. Θα σας πω το εξής. Όταν πριν από λίγες μέρες είπα σε υπουργό ότι η σύνταξη των 500 ευρώ χάνει 3.500 ευρώ, με κοίταζε καλά-καλά. Μου λέει, δεν είναι δυνατόν. Του λέω, εγώ δεν είναι δυνατόν. Κάτσε να τα δεις. Και του λέω, συνταξιούχος των 500 ευρώ, που είναι κάτω των 65, χάνει 230 ευρώ εκάς το μήνα. 230 επί 12, 2.700 πόσο βγαίνει κλπ. Χάνει επίσης 400 από το δώρο των Χριστουγέννων, 200 από το δώρο του Πάσχα και 200 από το επίδομα βίας. Όλα αυτά είναι τρεις και. Μου λέει, μη σόπα, μου λέει. Τι σόπα. Τι σόπα. Και θα φορολογηθεί. Μια από τις αντισταγματικότητες που θα επισήμανε η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής είναι ότι φορολογούνται και άνθρωποι που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Πάμε να δούμε την κάρτα τώρα. Πάμε να δούμε την πονηρή κάρτα. Και ήθελα να ρωτήσω, Γιώργο, και τι γίνεται βεβαίως με τους ανέργους. Πρέπει να μαζέψουν και οι άνεργοι αποδείξεις. Και οι άνεργοι. Πάμε στο ερώτημα. Όχι, είναι το βασικό. Έχουμε χίλιες θέσεις ανθρώπων που χάνονται. 1.443, αν θυμάμαι καλά, με τα στατιστικά. 1.443 άνθρωποι λοιπόν κάθε μέρα χάνουν τη δουλειά τους. Και αυτοί θα πρέπει να συγκεντρώσουν αποδείξεις. Και αυτοί θα πληρώσουν. Βεβαίως. Φόρο. Γιατί. Όχι, Γιώργο μου, όχι. Αυτοί που είναι άνεργοι και δεν έχουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα, δεν μιλάω για την εκπεριτροπή εργασία. Αυτοί θα πάνε να φορολογηθούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες. Και θα πάνε χωρίς αφορολόγητο με 26%. Ήρθε προχθές μια τροπολογία στο πρώτο άρθρο που λέει, η οποία λέει όσοι φορολογούνται με τεκμαρτό εισόδημα δεν πάνε στη λίστα των μισθωτών και των συνταξιούχων, αλλά σε αυτή των ελευθέρων επαγγελματιών. Για να καταλάβει ο κόσμος, Γιώργο, γιατί μιλάμε. Αυτό τι σημαίνει? Ένας άνεργος λοιπόν, ο οποίος έχει μηδέν εισόδημα, ούτε μία μέρα εργασίας, αυτός ο άνεργος λοιπόν θα πάει και θα φορολογηθεί με την κλίμακα. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει ένα σπίτι 80-90 τετραγωνικά, που ζει με την οικογένειά του, είναι παντρεμένος και ένα αυτοκινητάκι που του έχει μείνει παλιό, αυτός ο άνθρωπος συγκεντρώνει ένα εισόδημα της τάξης των 15.000 ευρώ τεκμαρτό. Μάλιστα. Αν θα βάλεις λοιπόν τις 15.000 επί 26% συν την προκαταβολή, του βγαίνει κάτι λιγότερο από 6.000 ευρώ σε φόρο να πληρώσει. Τι και λέτε, μιλάμε για τον άνεργο. Καλά είναι. Μα τρέλα. Θα τρελαθούμε τελείως. Δείτε τώρα. Θα τρελαθούμε τελείως. Δείτε. Τι αναγνωρίζει η εφορία. Όλα τα είδη διατροφής, ένδυσης και υπόδυσης. Ό,τι λοιπόν αγοράζεται για φαγητό, ένδυση και υπόδυση, αναγνωρίζεται. Μόνο που δεν υπάρχουν λεφτά για ένδυση και υπόδυση. Λεφτά να έχεις δηλαδή να ντύνεσαι και να παίρνεις παπούτσια. Δαπάνες επισκευής και συντήρησης κατοικίας. Προσέξτε. Πόσες φορές, Γιώργο, θα το συντηρήσουμε και πόσες φορές θα φωνάξουμε τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο? Δεν σου αναγνωρίζει το ενίκιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Δεν σου αναγνωρίζει το ενίκιο που είναι τα πιο πολλά. Τα κοινόχρηστα, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και όλες αυτές τις ανάγκες. Αλλά σου λέει, άμα φέρεις το μαστοράκο και σου κάνει κανένα μερεμέτη, άμα σου βάψει κανένα τοίχο, το βάψει και μόνος σου δηλαδή τώρα. Κάτω ψέματα, ναι. Τα λουτρά, τα μπάνια, τα είδη γυμνής δεν τα αντικαθιστούν. Δουλεύουν με σπασμένες λεκάνες κάποια μπάνια, το ξέρετε. Εμείς που είμαστε στον κλάδο, εσείς που το ξέρετε, μπράβο. Μπαταρίες τρέχουν νερό. Δεν τα επισκευάζει ο κόσμος, δεν έχει λεφτά. Ο άλλος θέλει να φάει, κύριε αυτιά, θέλει να πάρει φάρμακα, θα φτιάξει τον μπάνιο. Και έχετε κατεβάσει και τις τιμές 50%. Αν έχουμε, λέει, τα είδη γυμνής 50% μάλιστα, κάτω είναι. Πάμε. Αναγνωρίζονται διαρκή αγαθά, ήδη νοικοκυριού και υπηρεσίες. Δηλαδή την κοπέλα που θα έρθει στο σπίτι να καθαρίσει μάλιστα, και θα σκόψει, υποτίθεται, την απόδειξη ή τον κυπουρό, ή ας πούμε ο συνταξιούχος που έχει τον κυπουρό του θα του κόψει την απόδειξη. Αναγνωρίζει η εφορία μεταφορές πραγμάτων αλλά όχι ατόμων. Δηλαδή δεν σου αναγνωρίζει το ταξί. Την απόδειξη του στο ταξί δεν την αναγνωρίζει.
Το λεωφορείο, Γιώργο, που παίρνει κάθε μέρα ο κόσμος. Η κάρτα που πληρώνεις δεν την αναγνωρίζει. Αυτά τα ευρώ που δίνεις για την κάρτα δεν την αναγνωρίζει. Όχι, μάλιστα, βέβαια. Προσέξτε. Αναγνωρίζει συντήρηση, επισκευή αυτοκινήτου και μοτοσυκλέτας, σωστό. Ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά και αντιψυκτικό. Το λέει το αντιψυκτικό. Ναι, είναι μεγάλο κύρος. Πάμε, παιδιά. Συνέχισε, Μάγδα. Μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος. Επίσης, υπηρεσίες αναψυχής. Σου λέει, άμα πας να κάνεις σκι. Στο... Στις Άλπεις που βάλαμε, φέρνεις την απόδειξη από το σαλέ και αναγνωρίζετε. Και μασάζ. Και πολιτιστικές δραστηριότητες. Μήπως εννοούν τα μπουζούκια. Όχι, κέντρα. Το λέει το εξής. Στο καζίνο για να μπεις δίνεις 16 ευρώ, αλλά στο νοσοκομείο δίνεις 25. Μάλιστα, έχετε δίκιο. Αυτή είναι η τραγωδία της χώρας. Είναι το δράμα. 16 στο καζίνο, 25 στο νοσοκομείο. Και λέει, πολιτιστικές δραστηριότητες, πες το Μάγδα, εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης. Γιατί, δεν είναι έξοδο αυτό, βέβαια η ΕΡΤ δεν είναι έξοδο. Βέβαια και είναι. Όχι, είναι, είναι και υποχρεωτικό, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις, έτσι μας. Εδώ, υποχρεωτικό και στα νεκρογραφεία και στους τάφους έξω και μακριά πληρώνουν ΕΡΤ. Ορίστε, εδώ έχεις ΕΡΤ και δεν σου βάζει ένα ματσάκι να δεις, κατάλαβες, ναι. Που το μάτς είναι τι, μάτς είναι. Λοιπόν, τώρα πάμε. Έχετε και την αγωνία σας με τα μάτς. Δείτε τώρα στην εκπαίδευση. Στην εκπαίδευση, μόνο τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών. Το ιδιωτικό σχολείο δεν λαμβάνεται υπόψη. Όχι. Το ιδιωτικό σχολείο, Γιώργο μου, είναι τεκμήριο, άρα θα πρέπει να βρεις να το δικαιολογήσεις εδώ. Ναι. Αυτά είχαν διαφορετική φορολογική μεταχείριση μέχρι και πέρσι. Μάλιστα. Δίνανε μεγαλύτερη μείωση φόρου στον κόσμο. Μάλιστα. Τα έβγαλε λοιπόν και τα έβαλε στο γενικό σύνολο των αποδείξεων. Ακριβώς. Και ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια και κινηματογράφος. Δηλαδή τη διασκέδαση. Και άλλα αγαθά και υπηρεσίες, αλλά κανενός είδους ασφάλιση. Ό,τι ασφάλιση έχουμε και κάνουμε και πληρώνουμε, αυτή τι γίνεται. Έχει πάψει να φορολογείται πια, να έχουμε τη μείωση του φόρου που είχαμε. Μέχρι τα 1.200 ή μέχρι τα 2.400 ευρώ στο οικογενειακό εισόδημα και ουσιαστικά δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Θα μείνει πολύ δηλαδή, ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κινηματογράφος. Είναι αυτά που είναι πλέον πολυτέλεια για τον Έλληνα. Δηλαδή τα έχει ξεχάσει. Ποιο κινηματογράφο. Εδώ λοιπόν. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν. Ξενοδοχεία που έχει τόση τεράστια τουρισμό. Εδώ υπάρχει θέμα. Και του περισσεύουν του Έλληνα για το ξενοδοχείο. Υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε σταδιακή μείωση των συντάξεων. Έχουμε σταδιακή μείωση των μισθών. Οι μειώσεις των συντάξεων αρχίζουν από 5 και φτάνουν 20% για φέτος. Η μείωση των συντάξεων όμως έχει και άλλες παγίδες. Ρωτήσαμε εμείς τον διοικητή του ΙΚΑ πώς θα γίνει η μείωση των συντάξεων, με ποια διαδικασία και με ποιο τρόπο. Πάρτε τον διοικητή του ΙΚΑ για τα ένσημα να δούμε πώς το βιβλιάριο σφραγίζεται. Αλέκο. Τον παρακαλώ θερμά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας είπε ο διοικητής. Ελάτε. Η μείωση η οποία έρχεται από τη σύνταξη του Φεβρουαρίου και μετά, τώρα πήγαμε πώς θα μειωθούν οι συντάξεις. Θα απλωθεί η μείωση του Ιανουαρίου στη σύνταξη. Σε 4 μήνες. Μαθαίνω και θέλω, κύριε διοικητά, να μου το επιβεβαιώσετε αυτό. Ότι αν κάποιος παίρνει 2 συντάξεις και έχει σύνολο σύνταξης 2.500 ευρώ, το σύστημα δεν μπορεί να τον υπολογίσει. Αν παίρνει μία, μπορεί να του κάνει αυτή τη μείωση του 5, του 15, του 10% κλπ. Κλπ. Αληθεύει αυτή η πληροφορία που έχω. Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά, αλήθευε, επιτρέψτε μου τη λέξη. Πιστεύω ότι τους τελευταίους μήνες έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο Υπουργείο Εργασίας. Δημιουργήθηκε το ενιαίο Μητρό Συνταξιούχων. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που νομίζω συμβάλλανε όλα τα ταμεία να γίνει. Έχει τροφοδοτηθεί με τα στοιχεία όλων των ταμείων για να μπορεί να γίνεται η εκαθάριση. Με τα στοιχεία όλων των ταμείων και ξέρετε, να σας πω ένα νούμερο. Το συνολικό αριθμό των συνταξιούχων στην Ελλάδα είναι γύρω στα 4,5 εκατομμύρια. Όλο αυτό το αρχείο υπάρχει και για τις κύριες και για τις επικουρικές συντάξεις. Αν έχει κάποιος 2 κύριες ή 1 κύρια, ναι, ή 1 κύρια και 2 επικουρικές, όλα πια υπάρχουν και είναι δίπλα στον άμυκα του ασφαλισμένου. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λυθεί ή λύνεται το θέμα το οποίο θέσατε προηγούμενα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό και πάμε στον κύριο Μπούρλο. Κύριε Μπούρλο, έχω κρατήσει τις σημειώσεις σας. Έχουμε μειώσεις των συντάξεων. Δηλαδή έχουμε μειώσεις οι οποίες είναι πολύ μεγάλες. Είναι από 5 έως 20
100%. Και αυτές τρέχουν από πρώτης πρώτου, έτσι. Από πρώτης πρώτου και όπως υπόθηκε, όπως φάνηκε και εδώ, θα γίνουν σε 4 δόσεις. Ναι. Για τη σύνταξη του Ιανουαρίου που δεν έγινε η μείωση αυτή, η οποία κατά νόμο προβλεπόταν, αυτή θα γίνει σε 4 δόσεις. Από εκεί και πέρα βεβαίως κανονικά θα τρέχει μείωση από 5-20% ανάλογα με το σύνολο των συντάξεων που παίρνει κάποιος, κύριας επικουρικής ή περισσότερων κύριων συντάξεων. Δηλαδή την πρώτη μείωση πότε θα τη δουν στα χαρτιά τους, στη τσέπη τους. Στη σύνταξη η οποία θα καταβληθεί τώρα στο τέλος Ιανουαρίου. 31 δηλαδή Ιανουαρίου θα δουν την πρώτη μείωση. Θα δουν την πρώτη μείωση. Ακριβώς. Και αμέσως μετά συνεχίζεται αυτό. Προσέξτε, για τους 3 επόμενους μήνες. Ακριβώς. Θα δουν την πρώτη μείωση που αφορά τις τελευταίες μειώσεις. Τις άλλες τις έχουν δει μέχρι τώρα. Ακριβώς. Και οι μειώσεις αυτές γίνονται στο ποσό της σύνταξης που παίρνει ο συνταξιούχος 31/12 του 2012. Δηλαδή στο ποσό που προκύπτει μετά όλες τις προηγούμενες μειώσεις. Όπως το λέτε είναι. Όπως το λέτε. Κύριε Κατρούγκαλε, ναι, πόσο συνταγματικές είναι αυτές οι μειώσεις? Μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, αυξήσεις φόρων, δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Η αντισταγματικότητα είναι σε δύο επίπεδα. Πρώτα-πρώτα για εκείνες τις συντάξεις που πέφτουν κάτω από το όριο επιβίωσης, κάτω από το όριο φτώχειας. Απ' την άλλη μεριά, ως προς τους μισθούς, έχουμε επεμβάσεις πια και στις συλλογικές συμβάσεις από την πρώτη νομοθετική, μνημονιακή νομοθεσία μέχρι τώρα. Που τις ισοπαίδωσαν τις συλλογικές συμβάσεις. Ουσιαστικά είμαστε σε ένα επίπεδο που το εργατικό δίκαιο έχει γίνει παρελθόν. Η συλλογική προστασία είναι παρελθόν. Και ακριβώς ο κίνδυνος βρίσκεται εκεί, ώστε και όταν ακόμα έρθει η ανάπτυξη, να είναι μια ανάπτυξη που δεν θα είναι για τους πολλούς. Σωστό. Θα είναι με μισθούς φτώχειας, θα είναι με ένα μεγάλο ποσοστό της ανεργίας, ώστε να υπάρχει ο φόβος ακόμα και σε αυτούς που θα εργάζονται με τους μισθούς πείνας να μην γυλίσουν ακόμα παρακάτω στο βούρκο. Ναι. Θα είναι επομένως μια ανάπτυξη που δεν θα είναι για τους πολλούς, αλλά για τους λίγους. Σαφής. Γυρίζουμε σελίδα. Η ώρα είναι 7:53 πρώτα λεπτά. Πάμε στη ΔΕΗ. 500.000 ενοικιαστές. Κουνάει το κεφάλι το κύριο Καζάκος. Έτσι, έχετε δίκιο. 500.000 άνθρωποι της διπλανής πόρτας καλούνται από την εφορία. Ξεκινώ με τον κύριο Παντελή. Τι συμβαίνει, κύριε Παντελή? Πήγαν και πληρώσαν οι άνθρωποι. Και τώρα τους λένε, ξαναπληρώστε πάλι, διότι δεν το αναγνωρίζουμε. Τι συμβαίνει? Ουσιαστικά, Γιώργο, έχει παρουσιαστεί το εξής φαινόμενο, ότι ενώ έχουν πληρώσει και ότι ενώ έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, ναι, παρουσιάζεται σήμερα σε μια σειρά από αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουν ξαναβεβαιώσει το τέλος του το χαράτσι της ΔΕΗ. Μάλιστα. Το ΕΤΙΕ. Παρουσιάζεται σε μια άλλη μεγάλη μερίδα ανθρώπων να μην είναι ιδιοκτήτες, να είχαν νοικιάσει τα σπίτια πριν από χρόνια και να έχουν φύγει. Είχαν βάλει τότε το λογαριασμό του ρεύματος στο όνομά τους. Ναι. Με αποτέλεσμα να έρχεται σήμερα η εφορία και να λέει: εμένα δεν με ενδιαφέρει. Η ΔΕΗ μου έστειλε ότι αυτό το σπίτι αντιστοιχεί αυτό το λογαριασμό. Μάλιστα. Άρα σε αυτό το αφημί, έλα με πληρώσεις. Έχουμε φτάσει προχθές και θέλω να το πω. Πέστε το. Βεβαιώσανε την αξία του ρεύματος. Από λάθος, ναι, σε φορολογούμενο. Όχι την αξία του χαράτσι. Τι λέτε, την αξία του ρεύματος. Την κατανάλωση τη βεβαιώσανε. Είναι μια ταλαιπωρία, Γιώργο, για πάρα πολύ κόσμο. Γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο σήμερα. Σωστό. Με τις εφορίες που δεν έχουν κόσμο να πας και να σου κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία, την τοπική εφορία. Έχετε δίκιο. Μάγδα, τι λέει ο κόσμος εδώ στα μηνύματα? Δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα τόσο στο Facebook όσο και στο email της εκπομπής και μου λέτε το εξής. Όπως ο Νίκος, καλημέρα σας. Το 2011 πλήρωσε το χαράτσι 320 ευρώ και τώρα μου ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών χαρτί ότι χρωστάω το χαράτσι του 2011. Πάνε καλά. 2-10-48-00-170-171-172. Πάμε στην κάρτα 900 για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Μάγδα, όταν έρθει αυτό το περίφημο χαρτί, τι πρέπει να κάνουμε, ώστε τι να κάνετε, δηλαδή, γιατί είναι μια τρέλα. Δηλαδή, δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν σας έρθει αυτό το χαρτί και σας πει δεν πληρώσατε, ξαναπληρώστε πάλι, το παίρνετε το χαρτάκι αυτό και πάτε κατευθείαν στην εφορία μαζί με το αποδεικτικό ότι πληρώσατε τη ΔΕΗ. Αμέσως, την άλλη μέρα, την παράλληλη. Μαζί σας, για να μην έχετε πρόβλημα, διότι θα πει το εξής. Ελάτε κυρία Μάγδα, είπατε ότι το πληρώσατε, μάλιστα. Και αν είναι το σπίτι, θα πει η Μάγδα δεν είναι δικό μου. Εγώ το νοικιάζω. Σε ποιον το νοικιάζεις? Το νοικιάζω στον τάδε. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε μαζί σας το συμβόλαιο, ώστε την ίδια ώρα, γιατί η εφορία τι θέλει να κάνει? Θέλει να βρει τις 500.000 των ιδιοκτητών οι οποίοι δεν πληρώσανε το χαράτσι. Άσχετα αν το πλήρωσε ο νοικιαστής. Τα συμβόλαια είναι χειρόγραφα, Γιώργο. Μπράβο. Και άρα δεν μπορεί να τα αναζητήσει η εφορία. Πρέπει να τα προσκομίσει ο φορολογούμενος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
μπορείτε να κρατάτε μια απόδειξη πληρωμής όπου αναφαίνεται το αφημί του ιδιοκτήτη. Επίσης, μπορούν να κρατούν, Μάγδα, ποιο? Το έντυπο της προηγούμενης δήλωσης. Ή τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Στην τέταρτη σελίδα, Γιώργο, ναι, του εντύπου που βγάζουμε κάθε χρόνο. Μπράβο. Και έχουμε ενίκεια, ναι, πάμε και γράφουμε υποχρεωτικά από τον νόμο όνομα, επώνυμο και αφημί ιδιοκτήτη. Σωστό. Θα μπορούσαν κάλλιστα από εκεί μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν την επεξεργασία, γιατί αυτά είναι μηχανογραφικά. Όταν βάλανε και το φόρο. Δεν το κάνουν όμως, κύριε Παντελή. Γιατί δεν το κάνουν, γιατί κανένας δεν έχει μείνει, Μάγδα μου, στις εφορίες. Ακριβώς. Στις εφορίες δεν έχει μείνει κανένας. Έχουν διαλύσει το μηχανισμό. Όταν μπήκε ο φόρος, γιατί φόρους ξέρουν και βάζουν. Μεθοδολογία, και εγώ τώρα λυπάμαι πάρα πολύ που από ένα πολύ μικρό δημοσιογράφο παίρνουν λύσεις. Όταν βάλατε το φόρο, κύριοι φωστήρες της τότε κυβέρνησης, γιατί δεν βάζατε ένα κουτάκι που να λέει ιδιοκτήτης, ενοικιαστής? Αυτός είναι ο ιδιοκτήτης, αυτός είναι ο ενοικιαστής. Γιατί δεν το βάζετε πάγια, ώστε να μην ταλαιπωρείτε 500.000 κόσμο και πληρώνουν διπλά και τριπλά. Και να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Αυτό, έτσι, το απλό πραγματάκι, δηλαδή, πρέπει να σας το λέει ένας άνθρωπος της καθημερινότητας. Ναι, κύριε Αυτιά, γιατί εσείς είστε ικανός. Είστε μάχημος, είστε κάθε μέρα στην πιάσα και στην αγορά και το ξέρετε. Αυτοί οι κύριοι που κάθονται και φτιάχνουν αυτά, δυστυχώς οι περισσότεροι είναι άσχετοι. Τώρα, πάμε στα θέματά μας. Θα λυθεί αυτό, αλλά έχετε μια σημαντική ταλαιπωρία. Η ώρα είναι 7:58 πρώτα λεπτά. Σε λίγο ο κύριος Καμένος θα είναι μαζί μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Πάμε στην επιδότηση πετρελαίου, ή μάλλον όχι. Πάμε στο Γενικό Γραμματέα του Κέντρου Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών. Να έγινε Γενικός Γραμματέας Εσόδων. Και μπράβο του, με το καλό. Άξιζε και αυτή τη είναι θέση. Είναι άξιος. Έχει δείξει ότι πραγματικά κάνει έργο. Γι' αυτό και πήρε και περισσότερες αρμοδιότητες. Είναι ηθικός άνθρωπος, Γιώργο. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, στη θέση του Γενικού Γραμματέα τώρα δεν μπορεί να τον καθαιρέσει οποιαδήποτε κυβέρνηση. 5 χρόνια θα είναι. Είναι με μόνιμη θέση για 5 χρόνια. Και αυτό καλό... είναι σημαντικό. Και θα κάνει δουλειά. Κάνει και καλό δίδυμο με τον Μαυραγάνη που ξέρει οικονομικά, δόξα τω Θεώ, και παρεμβαίνει σε πολλά θέματα. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι μας είπε ο Γενικός Γραμματέας, τώρα Γενικός Γραμματέας Εσόδων, για το θέμα αυτό της ΔΕΗ και τους ενοικιαστές. Υπάρχει το εξής θέμα που μου είπανε ότι. Εντός των επόμενων ημερών λύεται. Υπάρχουν 500.000 που δεν πληρώσανε το χαράτσι της ΔΕΗ. Μου είπε κάποιος από το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα φωνάξουν τους ενοικιαστές αυτών των διαμερισμάτων και θα τους πούνε, έλα εδώ κύριε ενοικιαστά, ποιος σου νοικιάζει το διαμέρισμα, μου το νοικιάζει ο Ρωμανιάς για παράδειγμα. Κόβεις απόδειξη, κόβω. Ποιο είναι το αφημί του, δηλαδή θα διαστροφρωθεί το ε9 με το αφημί του ενοικίου. Δηλαδή, ο κάθε ενοικιαστής θα πει ποιον ιδιοκτήτη έχει, προκειμένου να συγκεντρώσετε τα χρήματα αυτών που δεν πλήρωσαν το χαράτσι. Αληθεύει αυτή η πληροφορία, κύριε Γενικέ? Κοιτάξτε, αυτό που έχει γίνει ήδη, νομίζω τουλάχιστον 3 εβδομάδες πια, είναι ότι βεβαιώσαμε στους αριθμούς φορολογικού μητρώου που η ΔΕΗ μας έστειλε, ναι, όσα τέλη δεν έχουν πληρωθεί. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις που η ΔΕΗ έχει λανθασμένο αφημί, δηλαδή τον ενοικιαστή, ναι, αλλά νομίζω πιο συχνό είναι να έχει έναν παλιό ιδιοκτήτη που είναι... Έναν παλιό ενοικιαστή, γιατί έχουν σωστό παρουσιάσει πολλά τέτοια ακριβώς. Εκεί τι γίνεται? Εκεί βεβαιώνεται στον λάθος άνθρωπο το τέλος και θα πρέπει να πάει στην εφορία μαζί με το συμβόλαιο που δείχνει ότι δεν είναι αυτός αλλά ο ιδιοκτήτης είναι κάποιος άλλος, να σβήσει το χρέος από τη δικιά του μερίδα, το δικό του αφήμι, και να πάει στον πραγματικό ιδιοκτήτη. Εάν, ακούστε, είμαι εγώ ιδιοκτήτης ενός σπιτιού και είναι ενοικιαστής ο κύριος Παντελής. Και λέω εγώ του κύριου Παντελή, εγώ δεν γουστάρω αυτή την κυβέρνηση, διότι έβαλε αυτό το χαράτσι, δεν το πληρώνω. Και είναι ο ενοικιαστής ο Παντελής. Του κόπηκε το ρεύμα και ο άνθρωπος δεν με έβρισκε εμένα, γιατί εγώ χάθηκα. Πήγε και το πλήρωσε από την τσέπη του. Σε αυτή την περίπτωση, στην δυστροπία του ιδιοκτήτη να πληρώσει το χαράτσι, εγώ ο ενοικιαστής που αναγκάστηκα να το πληρώσω, πώς αμήνομαι? Πάω στην εφορία και λέω, πάει ο Παντελής στην εφορία και με καταδίδει και λέει, ο Αυτιάς δεν πλήρωσε το χαράτσι, και με εντοπίζει το Υπουργείο Οικονομικών. Τι γίνεται εδώ? Κοιτάξτε, στην περίπτωση που ο ενοικιαστής πληρώσει το τέλος, ναι, εκεί τα πράγματα είναι σχετικά απλά, με την έννοια ότι πληρώνει ενίκιο στον ιδιοκτήτη, ναι, και είναι νόμιμο να παρακρατήσει το κομμάτι. Νόμο, προβλέπεται στον ίδιο το νόμο. Παρακρατάει το κομμάτι του τέλους και δεν το δίνει στο ενίκιο. Πιο πολύ η περίπτωση είναι οι ανάποδες. Δηλαδή, ενοικιαστές οι οποίοι δεν πληρώνουν στον ιδιοκτήτη το τέλος, αλλά δεν το πληρώνουν και στη ΔΕΗ.
Και ξαφνικά έρχεται και το μαθαίνει ο ιδιοκτήτης εκ των υστέρων, ενώ αυτός είναι ήσυχος. Και τελευταίος το μαθαίνει. Μάλιστα. Και μετά με πάρα πολλά προβλήματα. Θα πάει και κάποια επιστολή από το Υπουργείο Οικονομικών προς τα σε σπίτια. Βεβαίως ή... έχει πάει. Έχει ήδη πάει σε όσους στείλαμε, γύρω στους 500.000 όπως είπατε. Μάλιστα. Έχει πάει επιστολή για το τέλος που χρωστάνε. Η καθημερινή επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας. Αναζητείται χρυσή τομή στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το σχέδιο Αθηνά σε ΑΕΗ και ΤΕΗ. Καταπολέμηση της διαφθοράς ζητεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κύπρο. Η Αυγή. 10.000 απολύσεις από τη Νέα Εθνική. Δημοκρατία. Λίγο πριν από τις επισκέψεις υποταγής στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Τσίπρας, 180 μοίρες. Η Ελλάδα. Δημοσκόπηση της VPRC για λίστα Λαγκάρτ και εικόνα των μίντια. Αυτούς θέλουν στο σκαμνί οι Έλληνες. Πώς κρίνουν την αξιοπιστία των τηλεοπτικών δελτίων. Σαββατιάτικη ελευθεροτυπία. Ακρίβεια φόρη. Το εκρηκτικό κοκτέιλ. Έθνος. Η νέα λίστα της εφορίας για τις αποδείξεις. Έξι μέρες. Χειροπέδες για τα μάτια. Η εφημερίδα των συντακτών. Μυστικάκια και ψέματα. Ριζοσπάστης. Φορολιστεύουν το λαό, φοροαπαλλάσσουν το κεφάλαιο. Τα νέα. Κυβέρνηση. Βλέπουν φως. Ελεύθερος τύπος. Νέο κυνήγι για αποδείξεις. Ποιες κρατάμε, ποιες πετάμε. Εστία. Η κοινή γνώμη στηρίζει Σαμαρά. Καρφί. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Εσπρέσο. Ποιοι Έλληνες βρέθηκαν εν μέσω κρίσης στο ελβετικό θέρετρο. Μακεδονία. Σε νέα δίκη ο τέος δήμαρχος. Για τρύπα 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Καρφίτσα. Φουλ επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Σπορ του Βορρά. Επιγόντως επιθετική για τον ΠΑΟΚ. Μέτρο Σπορτ. Ζωντανός θωρακισμένος ο Άρης. Goal News. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει σαν τρελός, τον Σισε. Γκρεμίζουν το αεροδρόμιο, οι πράσινοι. Δώστε τα όλα για την ΑΕΚ, ώρα των σπορ. Ο Τζιμπρίλ πλησιάζει και έρχεται, όσο περνούν οι μέρες, Sport Day. Derby News. Στυλώνει τα πόδια του ο Μπουμσόγκ. Φως, κι όμως μπορούσε. Πολέμησε, αλλά έχασε 76-68 Ολυμπιακός. Κρύβεται μέτρα, τα οποία αυτόματα θα περνούν χωρίς να περνούν από τη Βουλή. Κρύβεται ότι θα μειώσετε ακόμα περισσότερο τον κατώτατο μισθό. Και αυτό θα γίνει τον Απρίλιο που το κράτος θα αποφασίσει για τον κατώτατο μισθό. Αποκρύπτεται κύριοι συγκυβερνώντες ότι έχετε συμφωνήσει να καταργήσει το 13ο μισθό και στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς σας το λέμε από εδώ, από το βήμα της Βουλής. Με την πολιτική σας κοροϊδεύετε τον κόσμο, κοροϊδεύετε τους πολίτες. Μιλάτε για ανάπτυξη. Όταν στα θεσινά στοιχεία του δικού σας ΙΟΒΕ, όπου ο κύριος Τουρνάρας εθύτευσε, μιλούν για νέα αύξηση ανεργίας και νέα ύφεση. Πάμε για ρεκόρ ανεργίας. 1.750.000 άνθρωποι. Και μιλάμε ακόμα για αριθμούς. Ξέρετε στο τέλος τι θα γίνει. Ξέρετε τι θα πάθετε. Με τους χαμηλούς μισθούς των 410 καθαρά θα οδηγήσετε τη χώρα σε χαμηλή παραγωγικότητα και σε συνεχή ύφεση. Θα οδηγήσετε την Ελλάδα και την ελληνική οικογένεια, ακόμα και αυτοί που ακόμα κρατούν, πλέον στην απόγνωση. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, και σιγά σιγά βλέπουμε αποσπάσματα από όσα συζητήθηκαν χθες στη Βουλή. Σε λίγο ο κύριος Καμένος θα είναι μαζί μας. Θα τον ρωτήσουμε για όλα αυτά τα οποία είπε χθες, για μισθούς, για συντάξεις, για φόρους, για χίλια δυο. Έχουμε μια καταπληκτική φωτογραφία από την Γκάλιμνο, θα τη δούμε σε λίγο. Από την κύριε Μπούρλο. Από την Κάρπαθο. Από τον Ηλία το Χατζηδάκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις την έχουμε, θα την δούμε. Κύριε Μπούρλο, την έχουν ετοιμάσει τα παιδιά από το κοντρόλ και του ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό είναι το ουράνιο τόξο. Στη Σάμο, ξέρεις πώς το λέμε. Είναι το ουράνιο τόξο αμέσως μετά.
μετά τη βροχή. Κυρία ο Ηλίας λοιπόν μας έστειλε από την υπέροχη πανέμορφη Κάρπαθο αυτή τη φωτογραφία. Τον ευχαριστούμε πολύ. Φωτογραφία με το ουράνιο τόξο. Λοιπόν, πώς το λέτε, κυρία Σαλένια. Κυρία Σαλένια, επειδή έχει πολλά χρώματα. Πάμε στον κύριο Μπούρλο. Κύριε Μπούρλο, είναι σοβαρό το ενδεχόμενο μείωση κι άλλο του κατώτατου μισθού, όπως εκφράζεται από πάρα πολλές πλευρές, από συνταγματολόγους, από εργατολόγους, από πολιτικά πρόσωπα, όπως ο κύριος Καμένος. Διότι λέει η Τρόικα ότι είναι πολύ ψηλός ο μισθός, 410 καθαρά. Καλά, αυτό βέβαια είναι δεδομένο ότι δεν είναι ψηλός. Ναι. Είναι πολύ χαμηλός. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι δεν θα είναι αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων πλέον. Δηλαδή θα αποφασίζει το κράτος. Θα νομοθετείται ο κατώτατος μισθός. Θα είναι αποτέλεσμα νομοθετικής παρέμβασης. Αποτέλεσμα οδηγίας από τα παιδιά. Δεν θα είναι αντικείμενο συλλογικών διαπραγματεύσεων. Προς τα πάνω αποκλείεται να πάει, διότι λέει το μνημόνιο ότι εάν δεν μειωθεί η ανεργία στο 10%, κύριε Καζάκο, αν δεν πεθάνουν μισοί Έλληνες, το 2027, δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση έστω και ενός ευρώ. Μνημόνιο. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Είναι έτσι, κύριε Συνταγματολόγε, κύριε Κατούγκαλε. Και το ουσιώδες είναι ότι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ήταν οργανωμένη η κοινωνία μας. Ξέραμε ότι οι εργοδότες με τους εργαζόμενους θα συζητήσουν και θα καταλήξουν. Ποια δεν γίνεται αυτό. Και όταν λέμε ότι θα αποφασίσει το κράτος, κακά τα ψέματα, η Τρόικα θα αποφασίσει. Επομένως, είναι αυτό που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Ότι το μοντέλο ανάπτυξης που ευαγγελίζονται ουσιαστικά βασίζεται στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού. Και αυτό έχουμε δει που καταλήγει. Συρρυκνώνει την οικονομία. Είναι και αντιπαραγωγικό, δεν είναι απλώς άδικο ή ας πούμε αντισυνταγματικό. Και βέβαια, Γιώργο, με τον νόμο το 46, το ναι σε όλα, ο περίφημος ναι σε όλα, εκεί πέρα μιλάει ότι θα πρέπει οι μισθοί στην Ελλάδα να φτάσουν στο μέσο όρο των μισθών που έχει Πορτογαλία, Σλοβανία είναι σωστό κτλ. Είναι σωστό. Μιλάμε για τα 150 και 200 ευρώ και εκείνο μέσο. Άρα, κύριε Παντελή, δεν μιλάμε για δουλειά, μιλάμε για δουλεία. Γιατί εδώ μας λέει και ο καθηγητής ότι έχουν ισοπεδώσει τα εργασιακά δικαιώματα. Δικαιώματα που τα αποκτήσαμε μετά από αγώνες χιλιάδων ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους και όμως δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Και με το ποσοστό της ανεργίας να έχει αυξηθεί 26% και με 1.400 ανθρώπους να χάνουν κάθε μέρα τη δουλειά τους, κανείς δεν μπορεί να μας εγγυηθεί. Δηλαδή, μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Ότι θα μειωθεί η ανεργία. Μείωση τιμών, είναι ποτέ δυνατόν. Ο κόσμος δεν βλέπει τη μείωση των τιμών. Πάμε να δούμε την κάρτα 9-13 για να δείτε τι ακριβώς συνέβη από το 9 και μετά. Όταν άρχισαν να εφαρμόζονται τα μνημόνια, η μεγαλύτερη ανεργία όλων των εποχών που έχει συμβεί στη χώρα. Όταν εφαρμόστηκε το μνημόνιο, οι άνεργοι ήταν 498.211. Γιατί ακούω κάτι παλικάρια να λένε μην λέτε μνημόνιο, αντιμνημόνιο κλπ. Όχι, τα λάθη που γίνανε δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Τα θανάσιμα λάθη στην οικονομία. Ούτε θα τα κουκουλώσουμε, κύριε Αυτιά. Ούτε όταν υπερφορολογείς και όταν κόβεις μισθούς και συντάξεις οριζόντια και έχεις καταφέρει. Να το αποτέλεσμα. 498.211 οι άνεργοι το 9, πήγαν 694.508 το 10, το 11 977.000 και το 2012 1.345. Προσέξτε, μέσα σε αυτούς δεν είναι οι επαγγελματίες. Και οι φοιτητές που δεν έχουν δουλειά, έτσι. Οι αυτοαπασχολούμενοι. Ναι. Και δεν είναι και οι υποαπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες που και αυτοί περιτροπή παίρνουν. Εργασία, Γιώργο. Ένας που δουλεύει μία φορά την εβδομάδα δεν συμπεριλαμβάνεται εκεί. Δεν ξέρω αν έχει συνέχεια, Γιώργο, σε αυτή την κάρτα. Ναι, τι λέει. Εδώ υπάρχουν δύο στοιχεία. Ότι ο μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται στο νομό Αττικής και στην κεντρική Μακεδονία. Εκεί που σήμερα υπήρχε και το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης. Άρα σημαίνει ότι και αυτές οι δύο περιοχές που κρατούσαν την οικονομία στην Ελλάδα συρρυκνώνονται. Ακριβώς. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα. Σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής λέει ότι γίνονται συσκέψεις για το ρεύμα. Δηλαδή να μην κόβεται πώς θα πληρώνονται οι κιλοβατόρες, γιατί πλέον ακριβένει το ρεύμα. Μέσα στην όλη ακρίβεια που έρχεται είναι και το ρεύμα. Πάμε να δούμε την κάρτα 892. Αναζητείτε, Γιώργο, λέει η Καθημερινή, αναζητείτε χρυσή τομή στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Ούτε χθες κατέληξε η κυβέρνηση στις αυξήσεις των τιμολογίων της ΔΕΗ που θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου. Κύριε Αυτιά, ακρίβει είναι το πετρέλαιο. Ο κόσμος έπεσε να καταναλώνει ρεύμα, ακριβένουν το ρεύμα. Τώρα θα βάλουν και χαρτάκι επάνω στα ξύλα. Πολύ ωραία, ακούστηκε πριν. Μήπως είναι ακριβώς. Θα φορολογήσουν και τα ξύλα. Πάμε να δούμε την κυρία Κανέλη τι μας είπε για το ρεύμα εδώ. Στο Sky και θα δούμε και την κάρτα πότε δεν κόβεται το ρεύμα. Γιάννα Κανέλη, να θυμηθούμε τι ακριβώς είπε και πώς τη δικαιώνουν τα γεγονότα. Μας λέτε ότι κάνατε λογιστική επεξεργασία της τσέπης του Έλληνα ανακατοστάρικο
για να μας πείτε ότι είσαστε το φτηνό δημόσιο αγαθό. Και καλά θα κάνουμε να κόψουμε ναι. το κάπνισμα, να... την κίνηση, τη ζέστη, τα ρούχα, το φαΐ, το σχολείο, για να πληρώσουμε τη ΔΕΗ που είναι φτηνή. Και αυτό μας το λέτε παραμονή Όχι, αλλά μην μπερδεύουμε, κυρία Κανέλη, δεν επιτρέπεται να μπερδεύουμε το τι πληρώνουμε για ηλεκτρικό ρεύμα, για όλα τα άλλα, για όλους τους φόρους και τις επιβαρύνσεις υπερτρίτων με το λογαριασμό ρεύματος. Έχει 500 πράγματα ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Τι βλέπει ο πελάτης? Ο πελάτης βλέπει το τελικό ποσό, αν μου επιτρέπετε. Ναι, η αύξηση πάει στην κιλοβατόρα. Κάνετε λάθος, κύριε Στεριώτη. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες είναι σε μια κατάσταση κυριολεκτικά άγωνης παραφροσύνης. Για να τα βγάλουν πέρα. Τουλάχιστον αυτοί που είναι φιλότιμοι και θέλουν να μην χρωστάνε. Έτσι. Σε κανέναν. Έρχεται η ΔΕΗ και λέει σε αυτή τη φάση ότι έχει ανάγκη να αυξήσει το δικό της κομμάτι. Αφήστε τα υπόλοιπα. Το οποίο αναλογικά συμπαρασύρει τους φόρους του ένα το άλλο. Ο λόγος ποιος είναι? Πέσαν τα κέρδη της ΔΕΗ? Θα ισοφαρίσετε τις απώλειες από την αδυναμία των καταναλωτών να πληρώσουν λογαριασμούς? Γιατί είναι δυνατόν σε μια εποχή όπου πάει με τον πατριωτισμό η φτώχεια, δυστυχώς, να έρχεστε και να λέτε πάνε κακά τα κέρδη μου? Ποιος είναι σε ο λόγος, ποιος είσαστε υπόλογοι δηλαδή? Ναι, κυρία Κανέλη, κυρία θα Κανέλη, μου επιτρέψετε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό να μιλήσει, κυρία Κανέλη. Από τον Ιούλιο του 2008 έως σήμερα, από το 2008 έως σήμερα, η ΔΕΗ πήρε, είχε προσαρμογή στο των τιμολογία της κατά 0%, μειώθηκαν το 2011 κατά 1,1% και το 2012, η χρονιά που μας λύγει, πήρε μια αύξηση 1,1%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ως μειώφιλε. Εμείς φάγαμε την κρίση. Στα ίδιο χρονικό διάστημα οι Έλληνες χάσανε και το βραδί που φοράνε. Κυρία Κανέλη, ακούστε. Κύριε Πανώση, ένα λεπτό. Είναι και επιχείρηση. Κύριε Πανώση, σεβαστείτε την κυρία Κανέλη. Μας αφορά η ζωή μας. Δεν είναι επιχείρημα. Επειδή δεν είχε αυξήσει η ΔΕΗ μέχρι σήμερα, σε αυτή τη φάση, το Δεκέμβρη του 2012, να αναγγέλει αύξηση του τιμολογίου, έστω και κατά λεπτόν του λεπτού. Διότι επικαλείστε ένα διάστημα στο οποίο δεν πήρατε παραπάνω αυξήσεις, δεν πήρατε τούτο, δεν πήρατε εκείνο. Έχετε κάνει περικοπές στο προσωπικό σας, άρα οι υπάλληλοι της ΔΕΗ ούτως ή άλλως χάσαν χρήματα. Και ταυτόχρονα το σύνολο του ελληνικού λαού έχει υποστεί γιγάντιες μειώσεις. Επομένως θέλω να καταλήξω στο απλό συμπέρασμα. Δεν μπορεί να είναι επιχείρημα. Τις κάνω τώρα γιατί 3 χρόνια δεν έχω κάνει αυξήσεις. Δεν πειράζει, μην τις κάνετε. Είναι η απάντησή μου, τόσο απλά. Και ειλικρινά σας το λέω, δεν μπορεί κάποιος να παίζει στο ζήτημα του δημόσιου αγαθού που λέγεται ηλεκτρική ενέργεια το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Μάλιστα. Ξέρω και πολύ καλά τι λέει. Υπάρχουν οικογένειες, όπως λέει τώρα, όχι μόνο αυτή η γυναίκα, που είναι χωρίς ηλεκτρικό εδώ και χρόνια. Δεν μπορούμε να το πάμε ισοπεδωτικά. Εάν είναι κάτι το οποίο είναι μια εταιρεία κερδοφόρα, τότε εμείς είμαστε πελάτες. Αν είναι δημόσιο αγαθό, είμαστε πολίτες. Σαφέστατα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για μπόνους, μάλους και για κέρδος. Είμαστε πολίτες και είναι δημόσιο το αγαθό. Και ως δημόσιο αγαθό έπρεπε να είναι. Έξω από κάθε μορφή κερδοφορίας. Αυτό και ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα κατευθείαν στην κάρτα 892, πότε κόβεται το ρεύμα. Προσέξτε, αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, προθεσμία πληρωμής, Μάγδα. 20 ημέρες από την ημέρα αποστολής τους. Δηλαδή, από τότε που σας ήρθε το λογαριασμό στα χέρια σας, έχετε 20 ημέρες προθεσμία. Προθεσμία πληρωμής, λοιπόν, 20 ημέρες από την ημέρα αποστολής της απόδειξης. Αν δεν πληρωθεί, προσέξτε, στις 20 ημέρες, 20 με 21 μέρες, το λέει ακριβώς απάνω, για να ξέρετε τα οικονομικά σας. Επειδή 31 του μηνός θα πληρωθείτε τη σύνταξη και όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχετε ένα δεκαήμερο κενό. Αν δεν πληρωθεί λοιπόν, Μάγδα, μεταφέρεται... Μεταφέρεται στον επόμενο λογαριασμό. Αν δεν εξοφληθεί μετά και τον επόμενο λογαριασμό... Τότε σε 10 ημέρες μόνο σας κόβουν το ρεύμα. Ακριβώς. Τώρα, προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής των λογαριασμών. Συνεχίζουμε, παιδιά, έχει και συνέχεια η κάρτα. Προβλέπεται η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών με ειδικές δόσεις. Τώρα, Γιώργο, εδώ αν μου επιτρέπεις. Ναι. Πέρυσι, το 2011, είχαμε 400.000 περιπτώσεις ανθρώπων που πήγαν να κάνουν διακανονισμό. Και το 12 έγιναν 700. Το 12, λοιπόν, γίνανε 700.000 περιπτώσεις των ανθρώπων. Αλλά τώρα, ποια είναι η διαφορά, Γιώργο, πέρυσι με φέτος? Φέτος πηγαίνουν, φτάνουν μπροστά στον κησέ και εκλιπαρούν για να κάνουν δόσεις που να ξεκινούν από 10 ευρώ. Τώρα, αυτό, Γιώργο, δεν υπήρχε πέρυσι. Προσέξτε, για αμαία και άνω των 70 ετών,
προθεσμία εξόφλησης 40 μέρες. Άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλες αυτές οι πληροφορίες είναι χρηστικές, γιατί βοηθούν κόσμο, κύριε Κατρούγκαλε, κύριε Μπούρλο, κύριε Καζάκο. Έτσι είναι, έχετε δίκιο. Κύριε Παντελή, υπάρχει άνθρωπος κουρασμένος, ταλαιπωρημένος, άνεργος, ο οποίος έχει ανάγκες. Πεινασμένος, χωρίς φάρμακα. Και επίσης, δεν θα κόβεται το ρεύμα Νοέμβριο, από Νοέμβριο έως Μάρτιο και Ιούλιο έως Αύγουστο, μόνο για άτομα τα οποία έχουν οξυγόνο, προβλήματα υγείας και άτομα με ειδικές ανάγκες. Και τα οποία έχουν ήδη δώσει, Γιώργο, το χαρτιά του στην ΔΕΗ και το γνωρίζει η ΔΕΗ. Ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να δείξετε και εγγράφως ότι έχετε πρόβλημα υγείας, έτσι ώστε τους δύσκολους μήνες οι ευπαθείς ομάδες να μπορέσουν να μην έχουν πρόβλημα. Οι δύσκολοι μήνες είναι Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Γενάρης, Μάρτιος και βεβαίως το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, που οι περισσότεροι από εσάς έχετε θέματα με το οξυγόνο σας, παραδείγματος χάρη, ή πρέπει να έχετε air condition και πρέπει να έχετε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Ακριβώς. Αυτό, Γιώργο, το τελευταίο κομμάτι που δείχνουμε έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Δεν έπρεπε να φτάσουμε στο τώρα για να πάρει αυτή Ακριβώς. την απόφαση. Τώρα. Έπρεπε να υπήρχε πάντα αυτό. Έτσι. Και να στηρίζει αυτές τις ομάδες. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο, φίλες και φίλοι, με συντάξεις, μισθούς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε σε διπλές συντάξεις. Εδώ είναι τα κουμπιά της Αλέξενας, κύριε Μπούρλο. Διπλή σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ θα μειωθεί από 1 Πρώτου του 12 έχει μειωθεί. Θα μειωθεί. 12%. Ναι. Αυτή ήταν η νομοθετική πρόβλεψη. Αλλά επειδή ακριβώς δεν υπήρχε η ηλεκτρονική πλατφόρμα να μπορούν να εντοπίζονται τα σύνολα των συντάξεων. Μπράβο. Στην περίπτωση που καταβάλλονταν περισσότερες από μία συντάξεις, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν γίνει οι περικοπές αυτές. Θα το πούμε τώρα. Ναι. Όσοι παίρνετε διπλή σύνταξη. Γιατί δουλέψατε και στα βαπόρια, είχατε και ΤΕΒΕ. Δουλέψατε και στο ΤΕΒΕ, είχατε και ΙΚΑ. Και τα πληρώσατε αυτά τα ένσημα. Έρχεται, κύριε Κατρούγκαλε, και θέλω την νομοθετική σας ερμηνεία. Μείωση στη διπλή σύνταξη 12% πάνω από τα 1.300 ευρώ. Γι' αυτό υπήρχε ένα. Δηλαδή, αν παίρνεις 650 από τη μία και 650 από την άλλη. Γιατί δεν τα έχεις πληρώσει εντωμεταξύ. Είσαι στο όριο της φτώχειας, δηλαδή, κατά την Ευρώπη. Και έχεις πληρώσει και στα δύο. Έχεις πληρώσει. Γιατί. Κόβεται, κύριε Μπούρλο. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Ότι αυτό είχε νομοθετηθεί και πρόκειται να ισχύσει από 1η-1η. Δεν έχει γίνει. Μπράβο. Τώρα δεν έχει γίνει, βεβαίως όχι με ευθύνη των συνταξιούχων. Γιατί δεν έγινε. Γιατί το σύστημα στο κέντρο πληροφορική οικονομικών δεν μπορούσε να διαβάσει δύο συντάξει. Όταν ήρθε η Τρόικα και λέει, δώστε μου το προφίλ του κυρίου Παντελή. Του κυρίου Παντελή, πόσες συντάξεις παίρνει, δύο. Παράδειγμα. Πατήσανε ένα κουμπί, δεν βγαίνανε δύο συντάξεις. Όταν δηλαδή ζήτησαν το προφίλ όλων για να δούνε πώς θα κανονίσουν τους φόρους, δεν βγαίνανε. Τώρα λοιπόν που φτιάχτηκε το μηχάνημα, τώρα λοιπόν, κύριο Μπούρλο, έχουμε αναδρομικά από 1η-1η του 2012 μείωση 12% στις συντάξεις. Τις διπλές άνω των 1.300 ευρώ. Για το κομμάτι της σύνταξης που είναι πάνω από 1.300 Μπράβο. Ευρώ. Αυτός είναι ο λόγος, αν θυμάστε, όταν συζητούσαμε ότι πρόκειται να γίνει νέα περικοπή στο σύνολο, εκφράζαμε επιφυλάξεις για το αν μπορεί να γίνει αυτό, επειδή ακριβώς ξέραμε ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα. Τώρα φτιάχτηκε το σύστημα. Καλλιά παραποτέλεια ο κόσμος, κύριε Μπούρλο, και βεβαίως έχουν φτιάξει κάτι το οποίο ήταν στο πόδι τελικά. Και δεν το λέμε εμείς, ούτε καν οι ειδικοί. Το απέδειξε ο χρόνος, που είναι και αυτός που δείχνει τα πράγματα, Γιώργο, πώς πηγαίνουν, έτσι. Και δεν υπήρχε, κύριε Κατρούγκαλε, σωστό. Δεν υπήρχε το προφίλ του φορολογούμενου. Δεν υπήρχε. Η αδικία των ρυθμίσεων έρχεται να συναντήσει τη διαχειριστική ανικανότητα. Και όλα αυτά τα πράγματα κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα για την καθημερινότητα. Πάμε στην κάρτα 894 για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έχουμε. Για το μεγάλο αυτό ο θέμα, διότι αυτή την ώρα οι συνταξιούχοι στην Ελλάδα ξεπεράσαν τα 3,5 εκατομμύρια και οι εργαζόμενοι δεν είναι 3,5 εκατομμύρια, ή λιγότεροι. Είμαστε κάτω από το 1:1. Άμα βάλετε τις γυναίκες και τα παιδιά και βάλετε και τους συνταξιούχους, είναι πιο πολύ, κύριε Παντελή, από αυτούς οι οποίοι εργάζονται. Και αυτή είναι η μεγάλη μεταβολή. Ακόμα πιο πολλοί άνεργοι από αυτούς τους οποίους εργάζονται. Και έτσι είναι τα στοιχεία που δώσατε. Ξέρετε, αυτό, ξέρετε, δημιουργεί ένα προβληματισμό για τις δυνατότητες που θα έχει το σύστημα να ανταποκριθεί στις συνταξιοδοτικές δαπάνες. Μπράβο. Λέει ο κύριος Μπούρνος το εξής. Κόψανε περίπου 5 δις από συνταξιούχους με τα μέτρα αυτά. Το ασφαλιστικό όμως μπαίνει 5 δισεκατομμύρια μέσα, προσέξτε, το ασφαλιστικό μπαίνει 5 δις λόγω της ανεργίας. 5 δις που κερδίσανε από τη μείωση των συντάξεων και 5-6 δις που χάνουνε καινούργια τρύπα από την ανεργία. Καινούργια δηλαδή τρύπα. Ό,τι πήραν από τη μια,
Το χάνουν απ' την άλλη. Άρα καινούργιους φόρους. Γι' αυτό λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ή θα πάμε σε νέο φόρο επί των συντάξεων, όπως λέει πολύ ορθά ο Νέστορας του εμπορίου, ο κύριος Καζάκος, ή θα πάμε, φίλες και φίλοι, σε νέα μείωση συντάξεων. Διότι δεν θα έχουν λεφτά να δώσουν αυτές τις συντάξεις που δίνουν τώρα. Και από πού θα αρχίσουν, από τις πιο πάνω. Αυτό με μαθηματικά οδηγεί σε αυτή την εξέλιξη. Διότι τον άρθει η Ιουγκοσλαβία, η Τουρκία, η Κροατία, η Ρωμανία και η Βουλγαρία και να πει δίνω λεφτά για τον Έλληνα συνταξιούχο, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Έτσι. Υπάρχει άρα κάτι χειρότερο. Συρρυκνώνεται η παραγωγική βάση της οικονομίας. Δηλαδή, όσο δεν μπορούμε πια να παράγουμε, όσο δηλαδή η οικονομία συμπιέζεται, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας δίνει η κάρτα. Θυμάμαι, Γιώργο, τον κύριο Παπανδρέου που έλεγε. Καλά, άστο. Έλεγε. Άστο. Έλεγε. Θα διορθώσουμε τις αδικίες. Δεν μου λες, το για τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους. Τα έλεγε για αυτές τις αδικίες. Θυμάσαι εκείνο το πρωί. Και οι θυσίες των εργαζομένων. Που βγήκα και είπα θα μπει λάφκα στις συντάξεις ειδικός φόρος και πήραμε το μήνυμα από τον Υπουργό στο κινητό. Τι είναι αυτά που λες? Τον κύριο Παπακοσταντίνη. Λοιπόν, πάμε. Διπλή σύνταξη. Διπλή σύνταξη. Λοιπόν, διπλή σύνταξη άνω των 1.300, μείωση 12% αναδρομικά από 1η-1η του 12. Ναι. Συν τη μείωση από 1η-1η του 13, κύριε Μπούρλο, έτσι. Βεβαίως, έτσι. Θα δει δηλαδή κάποιος τα ποσά των συντάξεων που έπαιρνε 31/12 του 2012. Ναι. Να μειώνονται σημαντικά. Μάλιστα. Όσοι εμπίπτουν, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την κατηγορία. Κύριες συντάξεις, μείωση 5-20%. Από τώρα έως και το Μάιο η μείωση αυτή, η οποία, προσέξτε να δείτε, είναι η μείωση του Ιανουαρίου που θα επιμερίζεται μέχρι το Μάιο. Συν την άλλη. Δηλαδή, για να μην τους πέσει βαριά αυτή η μείωση, να το πούμε έτσι απλά, θα τη σπάσουν σε 4 κομμάτια για να μπορέσει να την αντέξει ο κόσμος. Ακριβώς. Βεβαίως, το από 5 έως 20% θα εξακολουθήσει και μετά. Απλώς συζητάμε μέχρι το Μάιο θα είναι η μείωση που αφορά τον Ιανουάριο. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε τούτες τις εξελίξεις. Και βέβαια, Γιώργο, πολλά ερωτήματα δέχτηκες και για το εφάπαξ. Με παίρνουν τηλέφωνο και με ρωτούν, Μάγδα, θα το πάρουμε το εφάπαξ? Το περιμένουμε με αγωνία. Και πότε θα το πάρουμε? Και όταν το πάρουμε, Γιώργο, τι μείωση θα έχει το εφάπαξ? Ακριβώς, καταλαβαίνετε. Να επισημάνουμε κάτι. Πάμε εδώ. Να πάρουμε θέση. Πέραν των μειώσεων, των ήδη νομοθετημένων μειώσεων του εφάπαξ που προέκυψαν από τον τελευταίο νόμο, το 4093, στον ίδιο νόμο προβλέφτηκε ότι από 1η-1η του 2014 θα υπάρξει νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ. Σωστό. Που βέβαια αυτό παραπέμπει κατά πάσα πιθανότητα σε νέα μείωση του εφάπαξ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα. Ο κύριος Καμένος μαζί μας σε λίγα λεπτά. Θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί του και μετά θα επανέλθουμε όλοι μαζί για να δούμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία χθες το βράδυ ψηφίστηκαν. 24 φορολογικές αλλαγές. 24 φορολογικές αλλαγές. Όλα τα φορολογικά νομοσχέδια ήταν δίκαια. Κι όλο αυξανόταν οι φόροι. Σας το λέω με εμπειρία. Από την πρώτη μέρα που πάτησα από το πόδι μου στο Υπουργείο Οικονομικών. Ένα πράγμα θα πω. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως, φταίξαμε. Ακούστε. Ακούστε αυτό το φοβερό. Έμπορος κρεάτων δήλωνε 21.000 το χρόνο και είχε καταθέσεις 24 εκατομμύρια. Σουβλατζής δήλωνε εισόδημα 0 και είχε καταθέσεις 2.700. Έμπορος κυνηγητικών όπλων, εισόδημα 0 και καταθέσεις 4 εκατομμύρια. Κυπουρός δήλωνε εισόδημα 2.273 ευρώ και είχε καταθέσεις 610.000 ευρώ. Αγρότης δήλωνε 7.000 ευρώ και είχε καταθέσεις 5.100.000 ευρώ. Γρήγορο διάλειμμα και πηγαίνετε σήμερα στην Ηλία, πηγαίνετε στον Άγιο Θωμά. Σήμερα στο λοιπόν στον πύργο Ηλίας, σε συνεργασία με το ραδιοφωνικό σταθμό ORT, διοργανώνεται η δράση του Sky λοιπόν, 9 με 12 φάρμακα. Συγκεντρώνουν φάρμακα στο Δημαρχείο του Πύργου λόγω βροχής. Αλλάξτε το σημείο. Θωμά. Και για όσους βρίσκεστε στη Θεσσαλονίκη και θέλετε να στηρίξετε τους συνανθρώπους μας, η Vodafone σε συνεργασία με τον Sky κάνει μια δράση σήμερα, μια πολύ σπουδαία δράση σήμερα και αύριο. Στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Παύλου Μελά, Αγίας Μαρίνας 4 στην Πολύχνη. Και στον Άγιο Θωμά στο Βουδί. Γιώργο, πάμε σε διάλειμμα. Τα παιδιά που είναι ανασφάλιστα. Παιδιά, αφού δεν τα εμβολιάζει το κράτος, τα εμβολιάζει όλο μαζί μπορούμε. Εκεί λοιπόν, η Vodafone με το Sky σήμερα για τα δικά σας παιδιά. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Φύγει κανείς Καμένος. Η ώρα
είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Καλημερίζω τον πρόεδρο των ανεξάρτητων Ελλήνων, τον κύριο Καμένο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Αυτιά, καλημέρα και στους φίλους σας που είναι στο πάνελ και στους ακροατές και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Παρότι είναι μια μέρα δύσκολη για την Ελλάδα σήμερα, ξέρετε. Γιατί? Κύριε Αυτιά, σήμερα είναι μια μέρα που παρότι τα πρωτοσέλιδα παίζουν διαφορετικά πράγματα, είναι η μέρα που μπαίνει στην Επιτροπή της Βουλής, ναι, με μια διαδικασία που δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, με την διαδικασία του κατεπήγοντος, το ΦΕΚ 240. Το ΦΕΚ 240 ουσιαστικά ενεργοποιεί το Μνημόνιο 1 και το Μνημόνιο 2, ναι, τη συμφωνία και του Παπανδρέου και του Παπαδήμου, μάλιστα, μέσω της Βουλής των Ελλήνων, ή έτσι νομίζουν ότι θα γίνει, όπου λέει ότι το δικαιούχο κράτος στο δάνειο, δηλαδή η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παρετούνται με την συμφωνία αυτή αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που έχουν και μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα σύμβαση τροποποίησης περιλαμβανομένων ενδεικτικά κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης ή εκτέλεσης ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεση ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών του στοιχείων. Να το πούμε απλά στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν ψηφιστεί στη Βουλή σήμερα στην Επιτροπή και τη Δευτέρα στην Ολομέλεια και αν πάρει βεβαίως τα 2/3 της Βουλής, ναι, διότι θα προσπαθήσουν να το περάσουν με πλειοψηφία λιγότερη των 2/3 αντισυνταγματικά που δεν ισχύει, έτσι και έτσι δεν ισχύει, σημαίνει ότι οποιοδήποτε δανειστής χωρίς να λαμβάνει υπόψη του την ελληνική δικαιοσύνη, ασφαλιστικά μέτρα, δικαστήριο, οτιδήποτε άλλο, μπορεί να κατάσχει οτιδήποτε ανήκει στη χώρα, στην Τράπεζα της Ελλάδος, συμπεριλαμβανομένου του Χρυσού της Ελλάδος, ναι, ή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το περνάνε μέσα από ένα κλίμα που προσπαθούν να δημιουργήσουν με βίλες αμαλίες, βίλες ανομαλίες, με στικάκια που πηγαίνουν και έρχονται και ουσιαστικά αποσιωπείται το καρφί που μπαίνει στο φέρετρο της χώρας. Τι θα κάνετε εσείς γι' αυτό, εγώ κύριε θέλω... πρόεδρε? Κοιτάξτε κύριε Αυτιά, εμείς είχαμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να καταγγείλουμε και να φύγουμε από τη Βουλή. Αλλά εάν φεύγαμε από τη Βουλή, θα ήταν ουσιαστικά σαν να παραδίδουμε κι εμείς με την συμμετοχή μας στην κυβέρνηση τρικομματική τη δυνατότητα να εκτελέσει τους πολίτες αυτής της χώρας, τις περιουσίες και ουσιαστικά τον πλούτο της πατρίδας μας και το μέλλον των παιδιών μας. Αποφασίσαμε να μείνουμε και να παλέψουμε. Μάλιστα. Αλλά εγώ θέλω να καλέσω τον ελληνικό λαό μέσα από την εκπομπή σας. Να του επισημάνω ότι αυτό το οποίο ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής τη Δευτέρα, μάλιστα, παρότι είναι αντισυνταγματικό, ναι, και για μας είναι άκυρο, θα πρέπει και για τον ελληνικό λαό να είναι απόλυτα σαφές ότι αυτό δεν ισχύει. Μπορεί μια τρικομματική κυβέρνηση, η οποία ενεργεί κατά εντολή των δανειστών, η οποία δεν εκπροσωπεί την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, σε συμφωνία με τους δανειστές και τα αφεντικά της, να προσπαθεί να δέσει χειροπόδαρα τη χώρα, ναι, αλλά αυτή η χώρα έχει σύνταγμα. Και το σύνταγμα της χώρας αυτής έχει το άρθρο 120. Επαφίεται. Στο οποίο δίνει τη δυνατότητα αλλά και υποχρεώνει τον πολίτη αυτής της χώρας να αντισταθεί απέναντι στην παραβίαση του συντάγματος. Είστε το σύνταγμα έχει καταληθεί. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε έχει πρόεδρε. Έχει καταληθεί το Σύνταγμα. Οι πράξεις τις οποίες κάνει αυτή η κυβέρνηση, ναι, θα το πω και από το βήμα της Βουλής για να γραφτεί στα πρακτικά απλώς, όχι, ναι, ότι θα καταλάβουν τίποτα. Θα πρέπει να γίνει απόλυτα σαφές ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά που συμφωνούν. Και αυτό που ζητώ να κάνουν αυτό το Σαββατοκύριακο οι Έλληνες πολίτες που μας βλέπουν από την εκπομπή σας και μας βλέπουν πάρα πολύ, είναι να πάνε και να βρουν τους βουλευτές που ψηφίσανε στις εκλογές και να τους κάνουν απόλυτα σαφές ότι δεν έχουν δικαίωμα να υπογράψουν την άρση της ασυλίας της χώρας και της περιουσίας των Ελλήνων. Είστε απόλυτα σαφείς σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, πόσες κάλπες θα στηθούν στη Βουλή τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί και πέρα... Την Πέμπτη.
Την Πέμπτη είναι. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Πόσες κάλπες θα στηθούν, πού πάει η ιστορία και ποιοι συμπλέουν με την πρότασή σας να παραπεθούν και άλλοι εκτός από τον κύριο Παπακοσταντίνου. Την Πέμπτη ξεκινάει η συζήτηση για την παραπομπή ή μη στην προανακριτική της Βουλής για το θέμα της λίστας Λαγκάρντ. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι θα πρέπει να στηθούν 4 κάλπες. Μάλιστα. Για τους 4 πολιτικούς που με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ουσιαστικά προτείνει η Βουλή να παραπευθούν στην Επιτροπή αυτή. Είναι λοιπόν για τους 2 πρώην Πρωθυπουργούς, Παπανδρέου και Παπαδήμο, και τους 2 πρώην Υπουργούς Οικονομικών, Παπακοσταντίνου και Βενιζέλο. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι θα μπουν 4 κάλπες. Και στο κάθε ψηφοδέλτιο, ναι, που αφορά δηλαδή τον καθέναν που παραπέμπεται ημί, θα πρέπει να αναφέρονται ακριβώς τα αδικήματα για τα οποία τους παραπέμπει η Βουλή. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, ναι, ακυρώνει τη μυστικότητα της ψήφου. Είναι απόλυτα σαφές και σας το λέω ανοιχτά, ναι, ότι εμείς κάναμε την πρόταση για την παραπομπή πέραν του Παπακοσταντίνου, ναι, και του Βενιζέλου, όπως πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, και για τους 2 πρώην Πρωθυπουργούς, τον Παπανδρέου και τον Παπαδήμο. Από τα μηνύματα που έχω εγώ μέσα από το Κοινοβούλιο... Είναι ποια? Είναι ότι πολλοί βουλευτές, ακόμα και της συγκυβέρνησης, θα ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής Παπανδρέου και Παπαδήμου. Είναι σαφές, αν δείτε τις μετρήσεις, έβγαλε μια μέτρηση VPRC... Ναι, να τη δείξουμε ότι τώρα. Αυτό επιθυμεί και το 85% του ελληνικού λαού. Ναι. Ο κύριος Παπανδρέου, ναι, μπορεί να έχει καταδικαστεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού, αλλά ο κύριος Παπανδρέου έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της χώρας. Ο κύριος Παπανδρέου είναι προϊστάμενος του κύριου Παπακοσταντίνου. Και δεν αλλοιώσανε. Είναι η VPRC για την εφημερίδα Ελλάδα. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπατε πριν από λίγη, ναι, ώρα. Ακριβώς. Η VPRC πλαστογραφήσανε τα στατιστικά στοιχεία της χώρας για να βάλουν την Ελλάδα στο μνημόνιο. Είχαν στα χέρια τους, ναι, ήταν γνώση και του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, ναι, ότι υπάρχει μία λίστα με φοροφυγάδες και μη φοροφυγάδες, ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι είχαν πληρώσει τους φόρους τους. Ναι. Και τη λίστα αυτή θα μπορούσε να αποφέρει στο ελληνικό δημόσιο αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, όταν πήραν... Εγνώση τους, ναι, εγνώση αυτή τους, η λίστα, ναι, ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε για να πάρει το κράτος χρήματα. Δηλαδή, ουσιαστικά, οι Υπουργοί Οικονομικών, αλλά και οι Πρωθυπουργοί που γνώριζαν την ύπαρξη της λίστας αυτής, μάλιστα, την απέκρυψαν με αποτέλεσμα να χάσει το ελληνικό δημόσιο χρήματα. Δηλαδή, αυτό από το CD... Από ό,τι αποδεικνύεται δε... Ναι, αυτό το CD δηλαδή... Από δόλο, εμείς θα αποδείξουμε, ναι, μέσα στη Βουλή, τον δόλο που είχε και ο Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου. Ποιο δόλο είχε? Να τα πούμε ξεκάθαρα. Θα το δείτε την Πέμπτη. Α, έχετε κρυμμένα χαρτιά, δηλαδή. Θα αποδείξουμε για την Πέμπτη. Αποδείξεις. Έχετε κρυμμένα χαρτιά για την Πέμπτη, δηλαδή. Κοιτάξτε, κύριε Αυτιά. Ναι. Με το θέμα οι ανεξάρτητοι Έλληνες γεννηθήκαμε, ναι, μέσα από την αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι στην παράδοση της χώρας στα μνημόνια. Και δημιουργήσαμε ένα μεγάλο δημοκρατικό και πατριωτικό τόξο, ένα μέτωπο. Μάλιστα. Παλεύουμε. Γιατί αντιστεκόμαστε και δεν συνομιλούμε με τον κύριο Σόιμπλε εμείς. Εμείς με τους κατακτητές της χώρας δεν συνομιλούμε. Τους αντιπαλεύουμε. Και καλούμε τον ελληνικό λαό να έρθει μαζί μας με μία πρόταση, συγκεκριμένη κυβερνητική πρόταση, για να βγούμε από αυτή τη μέγενη η χώρα. Έχουμε λοιπόν ψάξει πολύ καλά, από ανοιχτές πηγές, μάλιστα, όλη εκείνη τη μεθόδευση την οποία κάνανε. Το πώς χρησιμοποίησαν δηλαδή διαπλεκόμενα συμφέροντα, τα οποία είχαν λερωμένη τη φωλιά τους, για να τους προβάλλουν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να ενισχύσουν τη συγκυβέρνηση και την πολιτική της Τρόικας στην Ελλάδα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα μέρος αυτής της ιστορίας, ναι, είναι και η συγκάλυψη της λίστας Λαγκάρντ. Στη λίστα Λαγκάρντ δεν είναι μόνο πολιτικοί ή αχυράνθρωποι που κρύβονται μπροστά από πολιτικούς. Αλλά... Είναι και εκδότες. Μάλιστα. Τώρα, είχαν αυτό το CD, και... κύριε Πρόεδρε. Είχαν αυτό το CD. Ναι. Αυτό το πραγματάκι το απλό.
τι πιο σημαντικό, αν ήσασταν εσείς υπουργός οικονομικών και την ίδια ώρα είχατε βάλει 72 φόρους στους Έλληνες, είχατε αυξήσει 72 φορές φόρους, είχατε βάλει 10 έκτακτες φορές, κράτησα τις σημειώσεις σας χθες από τη Βουλή, είχατε μειώσει μισθούς και συντάξεις 30 και 40%. Και κρατούσατε. Χαίρομαι που. Ναι. Που τα είδατε από τη Βουλή εχθές, γιατί ξέρετε, παίχτηκαν λίγα από τα στιγμιότυπα αυτά τα οποία θέσαμε χθες στη ναι. Βουλή στο νόμο για, για το νέο φορολογικό. Ποιο νόμο δηλαδή. Ουσιαστικά στην προσπάθεια να φορολογήσουν τον άνεργο. Είναι απίθανοι οι άνθρωποι. Προσπαθούν να βάλουν τεκμήριο τα παιδιά. Εκτελούν την ελληνική οικογένεια. Ενώ ξέρουν ότι κανείς δεν έχει πια να πληρώσει. 500.000 επιχειρήσεις κλείσανε. Οι άνεργοι, όπως είπα στην αρχή της ομιλίας μου και το άκουσα και στη δική σας εκπομπή. Η δεύτερη μεγάλη πόλη. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. 846.500 τόσοι. 504. Είναι οι άνεργοι που δημιουργηθήκανε από το 2009 και μετά. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχουμε 856.000 οικογένειες ανέργων. Συν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να σωστό. Πληρώσουν φόρο. Τώρα. Είναι απίστευτοι άνθρωποι. Ρωτώ λοιπόν. Οι επαγγελματίες, ναι. Οι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν. Όλοι είναι στον τηρεσία. Δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν έχουν τη δυνατότητα παρά μόνο να βάλουν λουκέτο. Και εμείς τι τους λέμε. Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Λέμε πρόταση. Δημιουργήστε ένα εθνικό λογαριασμό. Κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να ρυθμίζει τις υποχρεώσεις προς το κράτος με 100, 200, 300 δόσεις. Μάλιστα. Έτσι και στο κράτος δεν πρόκειται να εισπράξει τίποτα. Λέω λοιπόν το εξής. Βγάλτε τους από την τηρεσία. Μάλιστα. Και αφήστε τους να ανοίξουν το μαγαζί, ναι. Και να δουλέψουν μέσα Έλληνες εργαζόμενοι που θα πληρώσουν τις ασφαλιστικές φορές. Που θα αποδίδετε το ΦΠΑ και θα ελέγχετε το ΦΠΑ από εδώ και πέρα. Κάντε μια συσάχθεια. Αυτό δεν στοιχίζει το κράτος. Αντίθετα. Με τις βαριά φορολογία που έχουν βάλει, δεν μπορεί να πληρώσει ο μικρομεσαίος επαγγελματίας. Θα κλείσει, θα είναι μεγαλύτερη ανεργία, η ανεργία θα είναι στο 40%. Τους το είπαμε στη Βουλή, όπως τους λέγαμε για το αγγλικό δίκαιο και μας λέγανε διάφορα, όπως λέγαμε για την άρση ασυλίας της χώρας και πάλι τα θεωρούσαν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, οι άνθρωποι εκτελούν σχέδιο και το χαίρονται. Πάμε ο Παπαδήμος, λοιπόν. Αυτός ο τύπος που υπηρέτησε ως πρωθυπουργός κατ' εντολή των συμφερόντων, έρχεται τη Δευτέρα το βράδυ στο ΙΟΒΕ. Για να γιορτάσει τι, να γιορτάσει το ότι περνάει στη Βουλή το καρφί στο φέρετρο της Ελλάδος, το ΦΕΚ 240 που παραιτείται η Τράπεζα της Ελλάδος μαζί με τη χώρα, μαζί με το Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας από κάθε δικαίωμα έναντι αποφάσεων. Δηλαδή, έχουμε τους πρωταγωνιστές αυτής της τραγωδίας της χώρας, οι οποίοι γιορτάζουν στουρνάρας εχθές, ο διορισμένος, γιατί όλοι αυτοί το σύστημα σημείτη. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, πάλι το λέω, ό,τι ψηφίζει η Μύτη βγαίνει. Γέλαγε ο άνθρωπος. Γέλαγε. Γέλαγε την ώρα που οι ελληνικές οικογένειες αυτή τη στιγμή κρυώνουν και πεθαίνουν. Και το κάνει επίτηδες. Δεν το κάνει για να εισπράξει το κράτος. Ακόμα και βουλευτές της συμπολίτευσης κάνανε ερωτήσεις. Ναι. Για το θέμα του φόρου στα καύσιμα. Μα πρότεινε ο κύριος Βαρουτσιώτης. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο κύριος Βαρουτσιώτης. Το πρότεινε. Και τι τους λέει. Όσα εισπράξατε πέρσι, εισπράτε και φέτος. Με εξαπλασιασμό του φόρου. Τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν πρόκειται να παράτε παραπάνω λεφτά αφού ανεβάζετε το φόρο και δεν έχουν να πληρώσουν. Ερώτημα τώρα. Ερώτημα. Δεν πεθαίνει ο κόσμος. Ερώτημα στον πάνω μειώστε, τον καμένο. Μειώστε λοιπόν το φόρο. Μειώστε τους φόρους στα καύσιμα. Δώστε δωρεάν, μάλλον χωρίς φόρους, αφορολόγητο καύσιμο. Ναι. Στα ορεινά, στη Βόρειο Ελλάδα που πεθαίνουν οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι και οι πολύτεκνες οικογένειες που δεν έχουν δουλειά. Γιατί έτσι και έτσι. Το κράτος δεν πρόκειται να εισπράξει. Και κατεβάστε το φόρο θέρμανσης για να μπορέσουν να κάψουν πετρέλαιο και να εισπράξει και το κράτος. Το κάνουν επίτηδες. Είναι με δόλο η κυβέρνηση αυτή ενεργεί προκειμένου να ξαθλιώσει τους Έλληνες. Γιατί? Γιατί ο στόχος τους είναι, κύριε Αυτιά, ναι. Αυτό που περιγράφουν στον προϋπολογισμό. Δηλαδή. Τι γράφει μέσα στο ΤΑΙΠΕΔ. Θα αποκρατικοποιήσουν, λέει, και περιμένουν τα 2 δισεκατομμύρια. Δηλαδή τι υπολογίζουν. 2 δισεκατομμύρια θα πουλήσουν πακέτο τον ΟΠΑΠ στον κολλητό και χρηματοδότη της Νέας Δημοκρατίας. Θα πουλήσουν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο για το οποίο κρύβαν τις εκθέσεις και της BlackRock. Κρύβανε και τις εκθέσεις των δύο οίκων που ανέθεσαν να κάνουν την έρευνα για την κατάσταση του ταχυδρομικού ταμιευτήριου. Το ίδιο ταμιευτήριο που στις 10 Αυγούστου ο Στουρνάρας το έλεγε την καλύτερη τράπεζα της Ελλάδος και την τρίτη στην Ευρώπη.
Και μετά από λίγες μέρες, όταν πήρε εντολή να την ξεπουλήσει, βγήκε και τη δυσφήμισε δημόσια για να κατρακυλήσει συμμετοχή. Τώρα, είπατε και άλλα χθες. Το Μιευθύνου που αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας Κορέας διεξάγει έρευνα για τα CDS. Μάλιστα, μάλιστα. Που πουλήθηκαν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2009. Είπατε και άλλα χθες. Δεν έχουν δικαίωμα. Είπατε και άλλα χθες, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουν δικαίωμα να τον πουλήσουν. Ναι. Είπατε και άλλα χθες. Είπατε ότι φοβάστε νέα μείωση των συντάξεων, διότι αιμορραγούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Τους είπα ότι θα. Τους είπα στη Βουλή ότι θα μειώσουν και άλλο και μισθούς και συντάξεις, γιατί το έχουν προσυμφωνήσει. Τα μέτρα αυτά που θα πάρουν δεν θα περνάνε καν από τη Βουλή. Περάσανε διάταξη και πέρα την ξέρει ο ελληνικός λαός. Η οποία. Ξέρω ότι τον κουράζουμε τους πολίτες σήμερα το πρωί. Περάσανε διάταξη που λέει ότι αυτόματα θα μπαίνουν μέτρα και χωρίς να περνάνε από τη Βουλή, αναπροσαρμόζοντας τους στόχους η ίδια η Τρόικα. Το έχουμε καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι οι υπουργοί που κάνουν κουμάντο. Η Νέα Δημοκρατία, δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά έβαλαν στα υπουργεία επιτρόπους, δαβατζίδες, τώρα, εισβολής. Ο Πάνος ο Καμένος, έστω ότι είναι υπουργός οικονομικών, έχει βάλει στην πρίζα όλους τους Έλληνες, υποθετικά το λέω, με φόρους, με έκτακτες εισφορές, με χιλιαδιό. Λέει στη Λαγκάρτ, «Μαντάμ, θέλω το CD». Η Μαντάμ το στέλνει το CD. Το παίρνει ο Πάνος ο Καμένος. Τι έπρεπε να κάνει ο Πάνος ο Καμένος εκείνη την ώρα? Δεν έπρεπε να πει, έλα εδώ ένας εισαγγελέας, ένας από το ΣΔΟΕ, ένας από το Υπουργείο Οικονομικών, βάλτε το κάτω και βρείτε τι κλέψανε. Ναι. Καλή στον οικονομικό εισαγγελέα, ναι. Καλή στο ΣΔΟΕ, ναι. Εμπλέκεις μέσα και την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μάλιστα. Για να μπορείς να δεις στο CD. Από εκεί πέρα πίσω τι ακριβώς κρύβεται στο CD. Στο CD. Και χρεώνεις. Και χρεώνεις. Έτσι, μπράβο. Σε 100 εφοριακούς. Ναι. Από 10 πρόσωπα και 10 λογαριασμούς. Μάλιστα. Και τους λες. Φέρτε τα λεφτά. Θέλω σε μια εβδομάδα. Έτσι. Σε μια εβδομάδα θέλω να μου φέρετε απόδοση. Έτσι. Από αυτές τις πληροφορίες. Είναι φορολογημένες αυτές οι καταθέσεις ή όχι? Εάν δεν είναι, δίμευση της περιουσίας συγκεκριμένης. Εάν ο εφοριακός διαπραγματευτεί, ναι, του κόβει το κεφάλι. Εδώ όμως διαπραγματευόντουσαν οι πολιτικοί. Γιατί δεν έγινε αυτό, κύριε Αυτιά? Αυτό γιατί δεν και έγινε. Και ο Πάνος ο Καμένος. Αυτό γιατί δεν γιατί, έγινε, κύριε Πρόεδρε. Γιατί χρησιμοποίησαν τη λίστα Λαγκάρτ, ναι, όπως και άλλες λίστες, ναι, προκειμένου να διαπραγματευτούν. Τα συμφέροντα αυτά τους στήριξαν. Εκβιαζόμενα πιθανώς. Η Ελλάδα δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ. Αλλά το πιο βασικό είναι, που με ρωτάτε τι θα έκανε σαν Υπουργός Οικονομικών, πρώτα απ' όλα, δεν είναι δυνατόν να αλλάζει ο φορολογικός νόμος ανάλογα με το τι θέλει η Τρόικα κάθε εβδομάδα. Εδώ χρειάζεται ένα φορολογικό νομοσχέδιο για 10 χρόνια. Με ισχύ συντάγματος. Με φόρο χαμηλότερο από τις γύρω χώρες. Όταν η Βουλγαρία, τα Σκόπια, η Τουρκία έχουν 10% φόρο, για να γίνεις ανταγωνιστικός και να φέρεις ανάπτυξη, το βάζεις στο 8%. Σωστό. Τώρα. Και όποιον πιάνει να μην πληρώνει, του κόβει τα πόδια και του κατάσχει την περιουσία. Είστε σαφείς. Από εκεί και πέρα πρέπει να ανοίξει αγορά. Πρέπει να κυκλοφορήσει χρήμα. Ο μισθωτός που του κόβουν το μισθό ή ο συνταξιούχος που του κόβουν τη σύνταξη, ναι, ο πολύτεκνος που του κόβουν τα λεφτά, τα λεφτά τα οποία έβαζε στην τσέπη του, τα 50-100 ευρώ που έβαζε στην τσέπη του, τα χάλαγε στην αγορά. Τα αγόραζε. Με το που το αγόραζε το 100 ευρώ γινόταν 75. Το 25% πήγαινε στο κράτος. Το μαγαζί που έπαιρνε αυτά τα 75 ευρώ από τον συνταξιούχο πλήρωνε τον εργαζόμενο ασφαλιστικές εισφορές και πλήρωνε και φόρο, πλήρωνε νίκη. Το νίκη που πλήρωνε είχε 40% φόρο για τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Τα λέω αυτά διότι ουσιαστικά από αυτά που κόψανε τους μισθούς και τις συντάξεις και τα κόψανε επίτηδες, ναι, δεν ήταν για να γλιτώσει λεφτά το κράτος. Ήτανε προκειμένου να εξαθλιώσουν τους Έλληνες. Κύριε Πρόεδρε. Έτσι διαλύσανε, έτσι κάναν την ύφεση. Και η ύφεση, ναι, οδηγεί στην ανεργία. Η ανεργία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνη για τη χώρα και για τη δημόσια ασφάλεια. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Και εγώ θα σας πω, ναι, μια κουβέντα. Δείτε τι έκαναν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι, αυτό που κάναν όταν έγινε η οικονομική κρίση με τη Lehman Brothers. Να το πούμε μετά το διάλειμμα. Κάναν ακριβώς το αντίθετο. Ρίξαν λεφτά στην αγορά. Μάλιστα. Δηλαδή ενισχύσαν τη μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη είναι οι καταναλωτές.
Είναι οι άνθρωποι που γυρίζουν το χρήμα στην αγορά. Εδώ κλείσανε, τη διαλύσανε τη μεσαία τάξη, την εξαθλιώσανε. Είστε απόλυτα. Γιατί πάνε να κατασχέσουν τον ορυκτό πλούτο της χώρας. Θα πάμε αμέσως. Γιατί πάνε μετά να πάρουν τον Αστέρα, ναι, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τον ΟΠΑΠ για ένα κομμάτι ψωμί. Λοιπόν, γιατί τα έχουν κάνει πλακάκια. Πρόεδρε, είναι απατεώνες. Πάμε σε διάλειμμα. Σας παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή. Πάμε. Κατρούγκαλος, συνταματολόγος, Μπούρλος, εργατολόγος. Ο κύριος Καζάκος των επαγγελματιών. Ο κύριος Παντελής, ο φοροτεχνικός. Και καλημέρα, βέβαια καλημέρα, καταγράφουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Πάω σε γρήγορο διάλειμμα και θέλω μετά να μου απαντήσετε το εξής. Γιατί βγήκανε και είπανε ότι ο Καμένος συμπλέει με τη Χρυσή Αυγή σε ό,τι αφορά την παραπομπή Παπανδρέου και Παπακοσταντίνου και τον υπολείπον. Εγώ με τη μια μέρα κομμουνιστής, την άλλη μέρα είμαι ΣΥΡΙΖΑ και αναρχικός, την τρίτη μέρα γίνομαι Χρυσή Αυγή, αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που είμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, είμαστε ανεξάρτητοι Έλληνες. Είμαστε Έλληνες και μόνο Έλληνες, ενός δημοκρατικού και πατριωτικού ελληνικού λαού που αποφάσισε να κάνει ένα βήμα μπροστά. Διάλειμμα. Και να φύγει από όλα αυτά που προσπαθούν να οδηγήσουν τη χώρα. Διάλειμμα και πανερχόμαστε, ελάτε.